Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να καλησπερίσω και τους καλεσμένους μας που είναι εδώ απόψε μαζί μας να συζητήσουμε και πολλά τα ζητήματα. Είναι ο κύριος Στάσος Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είχατε άλωθει σήμερα και ήρθατε εδώ και δεν πήγατε στο Πολεμικό Μουσείο που μιλάει ο Σαμαράς με τον Καραμαλή. Τα ξέρω αυτά, σαν στους μισοδαγικούς. Ο Πέτρος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Παπά. Καλησπέρα σας κύριε. Ο κύριος Παπάς είναι κασελακικός και ο κύριος Παπάς είναι εκεί με τον Κασελάκη. ΣΥΡΙΖΑ είμαστε. Ναι. Ο κύριος Τσόγκας είναι από το ΠΑΣΟ. Καλησπέρα κύριε Τσόγκα. Καλησπέρα και καλό μήνα. Είστε στην Κεντρική Επιτροπή εσείς. Ναι. Τι άλλο κάνετε εκεί? Ήταν ένας πολιτισμένος διαλόγος. Όχι, εσείς τι άλλο κάνετε? Τι εννοείτε τι άλλο έκανα? Είστε, εμένα θα κοιτάτε, μην κοιτάτε τις κάμερες γιατί μπερδευόμαστε, ναι. Πείτε μου. Το έχει και το ελάττωμα ο κύριος Παπάς. Αυτά νομίζω ότι είναι ωραίτερο αν κοιτάτε την κάμερα. Ενώ στο προφίλ είναι πιο ωραίο, δεν το καταλαβαίνει αυτό. Σας τα έχω πει 100 φορές, κύριε. Πρέπει να μας μάθετε, είμαστε ακόμα άπειροι. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είχατε μια κεντρική επιτροπή. Νομίζω, εντάξει, καλά πήγε. Σε καλό κλίμα έγινε. Για μικρό κόμμα, καλά πήγε. Εντάξει, μικρό το λέτε εσείς. Εσείς πώς το λέτε? Εμείς το λέμε ένα κόμμα ιστορικό, το οποίο. Άλλο το ιστορικό. Ιστορικό κόμμα, το οποίο πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Πλέον πατάει γερά στα πόδια του και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει πρωταγωνιστή στον πολιτικό μας τόξο. Ναι, αυτά τα έχω ξανακούσει εγώ, αλλά δεν βλέπω να προλογιστεί. Το παραλαμβάνουμε. Ναι, αλλά δεν ψινόμαστε. Δηλαδή δεν βλέπω φως. Γίνονται ευρωεκλογές. Πάλι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Να ξέρετε με το ποσοστό, θα τα πούμε αυτά. Πάλι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι τρίτη εκαταχυδρωμένη εσείς. Είχε πει και ο, πώς τον λέμε, ο αρχηγός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως το λέμε. Ναι. Λοιπόν, να πω και τον κύριο Ξαρθάκη να τον καλησπερίσω. Τον Χρήστο τον Ξαρθάκη. Γεια σας κύριε. Τον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο στο newpost.gr. Πόσα χρόνια είσαι, καμιά δεκαριά? Στο newpost. Ναι. Σχεδόν από την αρχή. Από την αρχή. Είμαστε από τα παλιότερα site. Εμείς γνωριζόμαστε όμως πάνω από 20 χρόνια. Βέβαια, ναι. Αυτό είναι το. Πόσο αλλά... ήταν το newpost? Το newpost ήταν από τα πρώτα που γίνανε. Ναι, τώρα δεν. 15 χρόνια. Πολύ καιρό πράγμα. Ναι, πολύ καιρό, ναι. Θα τα κατοστήσω. 14 χρόνια γι' αυτό. Το newpost, κύριε Χατζή. Ναι, εμείς είμαστε μπουτίκ. Τι εννοείται? Εννοεί ότι η ιστοσελίδα μας παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες και όχι bulk rate που λένε και στα παπόρια. Και αυτό δεν ξέρετε, επειδή τα μέσα σήμερα συμπιέζουν. Ούτε έχουμε πληθώρα lifestyle πληροφοριών, ούτε πληρώνουμε ιστοσελίδες άλλες. Η ποιότητα και η αξιοπιστία ενός μέσου του δίνει τη δυνατότητα να προχωρά στον χρόνο. Ναι, οπότε, έτσι είναι, αυτό είναι. Το γεγονός ότι είστε παρόντες τόσα χρόνια δείχνει ακριβώς. Κύριε Παπά, είδα ότι αρχίσανε πάλι ανακατέματα, επιστολές, είδα το ένα, είδα το άλλο. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Εγώ νομίζω, κύριε Χατζή, ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε όλο αυτό επιτέλους. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να προχωρήσει με διαρροές, με κύκλους, με επιστολές, με αμφισβήτηση. Ούτως ή άλλως πέρασε μια περίοδο έντονη εσωστρέφειας. Με αμφισβήτηση διαρκή του αρχηγού, με μεικτά μηνύματα, με προσφορά, αυτοπροσφορά στο ΠΑΣΟΚ, λες και δεν βγήκαμε δεύτερη, λες και δεν πετύχαμε να κερδίσουμε τα νεανικά κοινά ξανά. Για κάποιο λόγο υπάρχει μια κρίση, ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης σε κάποιους στο κόμμα. Και να μην το κάνετε σαν τους τηλεοπτικούς παραγωγούς που λέγεται τα νεανικά κοινά, λέει, μετράμε, γιατί οι υπόλοιποι που σας βλέπουν λέω ότι είναι μέχρι 55 μετράτε. Έχουμε και περιφερόμενους τέους υπουργούς, τέους βουλευτές, οι οποίοι κάνουν ζημιά στη συλλογική υπόθεση και στον ίδιο τους τον εαυτό στην πραγματικότητα. Είναι αυτό καταστροφικό αυτό το οποίο γίνεται. Άμα δεν συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος αυτά όλα τα αποστρέφεται και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την όποια εσωκομματική διαμάχη. Ο κόσμος θέλει προτάσεις, θέλει πολιτική, θέλει να πιστεί ότι μπορεί η ζωή του να γίνει καλύτερη με μια άλλη ενδεχομένως κυβέρνηση. Αν δεν καταλάβουμε αυτό, και αυτό είπε, και ο Στέφανος ο Κασελάκης στην ανάρτησή του, τέλος τα παιχνίδια, φτάνει. Ένα λεπτό. Και τα βάλε και με τον Τσίπρα όμως. Τον έθεσε πρώτον ευθυνών του ως ιστορικό ηγέτη του κόμματος. Να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση. Ο ηγέτης του κόμματος είναι ο Λεωνίδας ο Κύρκος. Το κόμμα το οποίο εξελίχθηκε γίνεται παράταξη πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως παράταξη, όχι ως ΚΚ εσωτερικού. Ο ΣΥΡΙΖΑ Παράταξη. Από εκεί προέρχεστε, τι. Δεν έχει καμία σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ Παράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Παράταξη. Η μέτρε του ρεφορμισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ Παράταξη. Το Γιάννη τον Πανιά, κύριε Χάτζη. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Παράταξη αναφέρεται πλέον σε κόσμο τη κέντρο αριστερά. Σε κόσμο. Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
καθεξοχήν ψηφοφόροι, οι οποίοι ψήφισαν Πασόκ στη δεκαετία του 80, έτσι μιλάμε τώρα. Δηλαδή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το έχει αλλάξει, νομίζω, το δημογραφικό της ψήφου αυτή τη στιγμή και ποιος αυτοπροσδιορίζεται. Όλα αλλάζουν και νέες γενιές έρχονται και νέοι ψηφοφόροι έρχονται. Πάντως, θα σας πω, το έχω πει και άλλες φορές και θα σας το πω και τώρα, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο αείμνηστος, ο Ελεφάντης έγραψε ένα βιβλίο, ο συγχωρεμένος. Ο Άγγελος Ελεφάντης. Έγραψε ένα βιβλίο και εκεί εξήγησε την κλοπή των συνθημάτων, των θέσεων και απόψεων του Πασόκ από την αριστερά. Ουσιαστικά αυτό έγινε τότε. Και είναι, πρέπει να το έχετε Ευαγγέλιο και δεν βλέπω να το. Εγώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση ούτε στην τέχνη ούτε στην πολιτική. Έχετε αρχίσει τα κομπρεμί, τζουζουζού, θα έρθει μαζί και αυτά. Τι μαζί, αφού δεν συμφωνείτε πουθενά. Αυτό είναι μια ανάγνωση πολύ σωστή, κύριε Ταγιώτη. Γιατί δεν συμφωνούμε πουθενά. Να δούμε πού συμφωνούν. Καταρχήν πρέπει να δούμε πού συμφωνούμε, αν συμφωνούμε, αν έχουμε κοινή περπατησιά στην κοινωνία, αν έχουμε κοινή περπατησιά κοινοβουλευτική και μετά να συζητήσουμε. Αλλά εδώ υπάρχει μια περίεργη πρεμούρα, μια περίεργη έτσι τέτοια. Με μεικτά μηνύματα εκπέμπουν. Και θέλω να πω και το εξής. Περίμενε, θα έρθω σε αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης. Είπε κάτι σωστό. Δεν θα αφήσω το Πασόκ να γίνει συνιστός από του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Και δεν πρέπει δίκιο, να. Και αντίστοιχα, δεν είναι και σωστό. Και αντίστοιχα, κύριε Χατζή, δεν πρέπει να αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει συνιστός από το Πασόκ. Ακριβώς. Οπότε, για να μην γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να δίνουμε μεικτά μηνύματα. Για παράδειγμα, να έχουμε τους απερίφημους αποστάτες, ας πούμε, που φύγανε από το κόμμα. Έτσι τους αποκαλούμε. Όχι, καλά κάνετε, αλλά αποστάτης είναι άμα φύγει από. Ρίξει την κυβέρνηση. Αποστάτησε από την. Όχι, δεν είναι. Ωραία, οι άνθρωποι. Μισή που είναι σε εσάς που έχουν έρθει τον Πασόκ, την αποστάτησε. Αν θέλετε, τι εδώ έγινε σε ένα. Στην Νέα Δημοκρατία. Εκλέχτηκαν η άλλη μισή του Πασόκ. Εκλέχτηκαν με ένα κόμμα και πήγαν και κάναν άλλο. Αλλά αυτό που θέλω άλλο να πω. Αυτό είναι, για τις έδρες, αυτό που βρούνε, θέλω αυτό, να πω είναι το εξής. Δεν μπορούμε με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, οι οποίοι ήταν αυτοί που υπονόμευαν τον Αλέξη Τσίπρα, ξαφνικά να προσκαλούνται ξανά στο Ινστιτούτο για να κάνουμε τι μαζί τους. Εδώ δεν κατάφεραν να είναι εντός της αριστερά. Θα καταφέρουν να είναι εντός μιας ευρύτερης κεντροαριστεράς. Είπατε προηγουμένως ότι ο κόσμος ψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ και αυτά κτλ. Θα μείνω λίγο μαζί σας και θα συνεχίσω τώρα με τη δεξιά μετά, που έχει τη δική της σειρά, γιατί τα πάει περίφημα και η δεξιά, έχει λύσει και τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, αφού οι πολίτες κάθε μέρα κάνουν το σταυρό τους, λιβανίζουν και τα άλλα, ας πούμε. Έχουν πάθει πλάκα δηλαδή. Έχει έτσι, κύριε Γαϊτάνη. Σωθήκανε τα λιβάνια στην αγορά, ναι, κύριε Χατζή. Ναι, ναι. Να σε πω ακρίβεινε. Τα πήρε ο κόσμος όλα. Όταν μου δώσετε το λόγο, κύριε Χατζή, θα απαντήσω. Ναι. Πέρα από το New Post, να πούμε ότι εμείς συμμετέχουμε και στο AVEC News, μια πάρα πολύ ωραία διαδικτυακή εφημερίδα. Καλησπέρα στη Δήμητρα και στα άλλα τα κορίτσια εκεί. Η οποία είναι καταπληκτική να τη διαβάζετε. Είναι αρθρογραφίας κυρίως. Σοβαρής και προς τα. Γέρνουν οι κοπέλες αυτές προς τα αριστερά. Καλό είναι αυτό ή κακό, κύριε Χατζή? Καλό είναι. Για τον πλουραλισμό. Καλό είναι. Το ξέρω. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως, γιατί σας έχω οράματα για τη γούνα σας. Αναμένω, όχι προσωπικά φαντάζομαι. Αλίμονο, ότι προσωπικά εγώ δεν έχουμε κανένα. Προσωπικά. Προσωπικά, αλίμονο. Έτσι όπως το είπα. Όχι, για τη Νέα Δημοκρατία. Το κατάλαβα. Παρατηρώ το εξής. Και μετά τις γαλλικές εκλογές και αυτό που συνέβη στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν θα πάρει αυτοδυναμία η Λεπέν. Αλλά η Λεπέν, αν θα πάρει αυτοδυναμία, γιατί θέλει 280 βουλευτές. 290 κάτι θέλει και είναι στους 286 την υπολογή. Δεν είναι δύσκολο. Είναι 289 δύσκολο. Θέλει. 289 θέλει. Αλλά δεν ξέρω αν θα την πάρει την αυτοδυναμία. Πάντως φαίνεται ότι όπως και έγινε και στην Ιταλία με τη Μελόνι, γίνεται τώρα στη Γαλλία με τη Λεπέν και έρχεται η αριστερά. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτά που λέει προφανώς δεν είναι εγωιτευτικά για την κοινωνία σήμερα με βάση τα προβλήματα που βιώνει ο κόσμος. Αυτό μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε ή δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, κύριε Παπά. Σίγουρα είναι ένας προβληματισμός ευρύτερος για το ποιες λύσεις προσφέρει η αριστερά σήμερα στην κοινωνία και τι πρέπει να πει. Και εγώ θέλω να επισημάνω την τεράστια άνοδο όλων αυτών των δυνάμεων στην Ελλάδα του παραλογισμού, που δεν θα τις πω καν ακροδεξιές. Είναι δυνάμεις οι οποίες πραγματικά έχουν αναφορά κάποιες στο μεσαίωνα, λένε πράγματα τα οποία έχουν τελείως, δεν εδράζονται στη λογική.
και ποντάρουν ακριβώς στην εξαθλίωση την οποία βιώνουν ομάδες του πληθυσμού, στην αποστροφή που δημιουργεί η πολιτική. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο στίχημα, όχι μόνο για την αριστερά, αλλά γενικότερα για τα πολιτικά κόμματα. Πώς θα κάνουμε την πολιτική ξανά ελκυστική, πώς θα πούμε στους ανθρώπους ότι η συμμετοχή τους στα πολιτικά πράγματα μπορεί να επηρεάσει τελικά πραγματικά τις ζωές τους. Και είναι το στίχημα, νομίζω, της επόμενης δεκαετίας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη και τον κόσμο, ίσως. Αυτά είναι θεωρητικά, γιατί εγώ φοβάμαι πάρα πολύ αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν μου άρεσε καθόλου και. Όχι, δεν μου άρεσε. Εντάξει, θα μου πεις, δεν σου άρεσε εσένα, αρέσει αυτούς. Σύμφωνοι, εντάξει. Αλλά δεν μου άρεσε υπό την έννοια, επειδή είμαστε και λίγο πιο παλιοί και έχουμε άλλα βιώματα, δεν μου άρεσε. Γιατί έχουμε δει, έχουμε βιώσει, όχι εγώ σαν νέος, όταν ήμουν, αλλά έχουμε διαβάσει από τους γονείς μας, ξέρουμε τι έγινε στη Γερμανία κάποτε με αυτή την ιστορία. Υπάρχει πάντα μια ελπίδα, εντάξει, με τη Γαλλία, πάντως που είναι μονοεδρικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται, να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Είπε και ο Μακρόν, εξ όσων ξέρω σήμερα, ότι. Μακρόν είναι. Όχι, θέλω να πω ότι θα κάνουν δημοκρατικό μέτωπο. Μήπως τελικά το αποτέλεσμα και Μακρόν πάλι. Μακρόν απέτυχε, κύριε Παπά. Όχι, μιλάω γενικότερα για τις δυνάμεις του δημοκρατικού. Και η πολιτική του και απέτυχε γενικά. Να σας πω, κύριε Γαϊτάνη, να έρθω στη Νέα Δημοκρατία, που και εκεί δεν είναι τόσο λάδι τα πράγματα. Υπό την έννοια ότι είδαμε προχθές την κοινοβουλευτική ομάδα και μη μου αρχίσετε, είμαστε δημοκρατικό κόμμα και ελεύθερα μιλάμε κτλ. Δεν υπήρχε πρώτα αυτό. Κάνει μια τριανταριά βουλευτές, σηκωθήκανε, μιλήσανε για τους υπουργούς. Φαντάζομαι και εσείς το βιώνετε, σαν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπουργοί έχουν αποκλειστεί στα κάστρα τους, έχουν βάλει και τους φουγκοκολάριους γύρω-γύρω, τα φυλάνε για μπας και περάσει κανένας, να του ρίξω καμιά ασφάλεια. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέμε και δεν το καταλαβαίνετε. Και αντί να πηγαίνετε να τους κάνετε κριτική και να γινόστε ενοχλητικοί και για να τους πείσετε, γιατί εσείς ξέρω ότι είστε Νέα Δημοκρατία κανονική, ότι πρέπει να κοιτάξουν τον κόσμο, δεν το κάνουν. Δεν μπορούμε δηλαδή να γελάμε, ας πούμε, και να λέμε μωρέ, εντάξει, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Κύριε Χατζή, δίχως άλλο η κοινωνία. Μπορεί να ρωτάς ελευθέρως, μην με κοιτάς εμένα. Ορίστε, παρακαλώ. Δίχως άλλο η κοινωνία έχει προβλήματα και αυτά τα προβλήματα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια διαδικασία στην οποία βουλευτές δεν γίνεται μόνο τώρα. Δηλαδή, επί Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ και ως εκπρόσωπος τύπου έχω συμμετάσχει, έχω παρακολουθήσει δηλαδή συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας, οι βουλευτές παίρνουν το λόγο και λένε την άποψή τους. Και ειδικά μετά από ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών, το οποίο δεν ήταν καλό για μας, προφανώς. Έπρεπε λοιπόν. Μπορεί να είστε πρώτοι, αλλά αυτό δεν είναι. Έπρεπε οι βουλευτές να πούνε την άποψή τους για όλα τα ζητήματα και τοποθετήθηκαν σε μια κλειστή συνεδρίαση. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι το κυβερνητικό έργο είναι πλούσιο, είναι πολύ. Είμαστε 5 χρόνια κυβέρνηση. Έχουμε κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις. Σας λέω και πάλι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζητήματα. Δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ δεν ισοπεδώνω τα πάντα. Προφανώς, σαν κάτι φίλοι πέρα μου που δεν βλέπουν τίποτα σωστό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω σε έχετε τέτοιους φίλους. Νομίζω αλλά ρε παιδί μου, υπάρχει. Τώρα υπάρχουν ζητήματα της καθημερινότητας. Εγώ δεν πάω μόνο στην ακρίβεια. Υπάρχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σαφώς. Υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα. Βεβαίως. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μα βλέπετε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε κρύψει κάτω από το χάλι. Μιλάτε, ας πούμε, για τα κοινωνικά ζητήματα. Για το θέμα της έμφυλης βίας και της ενδοοικογενειακής βίας. Γίνανε εκεί. Δεν έχουμε κάνει πράγματα. Ναι. Χρειάζεται να γίνονται και άλλα. Φυσικά ναι. Χρειάζεται να γίνονται και άλλα. Δεν μιλάω μόνο για αυτά. Παραδείγματος χάρη, πάει στο κέντρο της Αθήνας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προχτές ήμουνα με ένα φίλο μου, πηγαίναμε στο κέντρο της Αθήνας και βλέπουμε απέναντι σε μια περιοχή, δεν θέλω το όνομα. Απέναντι ήταν παρκαρισμένη καμιά δεκαριά μαστουρωμένη και δίπλα ένας θρύπαγε μια κοπέλα. Δηλαδή, και αυτό δεν γίνεται μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Κύριε Χατζή, και τα αυτό θέματα. Αυτό γίνεται, κύριε Χατζή, εδώ και 15 χρόνια, όμως, να λέμε την αλήθεια. Ναι, αυτό τι σημασία έχει. Εκεί που μένετε δεν το βλέπετε. Κύριε. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί έχουν ακουστεί πολλά για το Δούκα, με συγχωρείτε για τη διακοπή, ότι ο Δούκας τη χάλασε την Αθήνα σε 6 μήνες μέσα. Όχι, δεν. Αυτά είναι χαζομάρες. Κανένας δεν μπορεί να χαλάσει. Δεν το λέω για το Δήμο τώρα. Και κάτι παραπάνω. Του προστασίας του πολίτη. Γιατί έχουμε ζήσει την Αθήνα. Ούτως ή άλλως. Κύριε Ξανθάκη. Μισό λεπτό. Επίσης, ούτε ο Μπακογιάννης τη χάλασε την Αθήνα κατά τη θητεία του. Εντάξει. Όποιος έχει ζήσει την Αθήνα του Καμίνη, καταλαβαίνει ότι μεγάλη ζημιά έγινε τότε.
Ναι. Άμα θέλετε, τα ξαναλέμε. Ο Χρήστος μένει στην Αθήνα, μένει στο κέντρο. Εγώ θέλω να πω. Είναι, δηλαδή, γιατί εμείς δεν μένουμε στο κέντρο της Αθήνας και δεν μπορεί να μείνει. Για μένα δεν είναι. Είναι σταδίου τώρα. Ήθελα να πω ότι δεν είναι επιχείρημα κάτι επειδή συμβαίνει 15 χρόνια και είναι στραβό. Ότι καλό. Όχι, εγώ δεν είπα την αρμοδιότητα του Δημάρχου αυτό. Λέω όμως. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου, Χρήστο, αυτό δεν λέω για τον Δημάρχο. Σε όλα τα θέματα της πολιτικής έχουμε προσπαθήσει και έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Προφανώς, κύριε Χατζή. Υπάρχουν τομείς πολιτικής που οι πολίτες καλώς θέτουν τον πύχη πολύ πιο ψηλά και μας πιέζουν να κάνουμε βήματα ακόμα πιο μεγάλα. Και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό και έτσι θα κριθούμε το 2027 που θα γίνουν οι εκλογές. Εμείς ουδέποτε, και να το κλείσω σαν πρώτη τοποθέτηση, δεν είπαμε ότι τα πράγματα είναι τέλεια και ιδανικά. Αντίθετα, στην ισοπαίδωση, αν θέλετε, της αντιπολίτευσης που λέει ότι όλα είναι μαύρα, είμαστε προχωρημένοι να προτάσουμε αυτά που έχουμε κάνει και υπάρχει πλούσιο έργο αυτά τα 5 χρόνια. Αυτό λέμε και αυτό ζητάμε από τους πολίτες να το αξιολογήσουν. Δείτε, για παράδειγμα, στα θέματα της πολιτικής προστασίας. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι όλα τέλεια. Δεν είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από το 2019, κύριε Χατζή. Με τον εξοπλισμό που έχει αγοραστεί, με την καλύτερη οργάνωση που υπάρχει. Εγώ δεν θα μπω στην αέρια δηλαδή. Συντονιστικά κέντρα, drones που επιτηρούν. Θα δούμε. Αυτά μην τα ισοπεδώνουν. Μην τα ισοπεδώνουν. Το ξέρουν και στον Εύρο, λέω, το ξέρουν και στη Ρόδο. Είναι καλή το 112, κύριε Ξανθάκη, ας πούμε, δεν είναι μια κατάκτηση είναι, η οποία δηλαδή, δεν υπήρχε πριν. Για μισό λεπτό. Είπα, προσέξτε, δεν λέω και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θέλω να πάω στο κύριο Τσόμπι. Ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Πάντα πρέπει να γίνουν βήματα μπροστά. Και το ζήτημα είναι χρόνο με το χρόνο. Πάμε λίγο παρακάτω, κάνουμε κάτι παραπάνω. Αλλά δεν υπάρχει κυβέρνηση που να ανέλαβε την ηγεσία του κράτους, με συγχωρείτε, και να μην έκανε τίποτα. Όλοι κάτι κάνουν. Η προηγούμενη κυβέρνηση από εμάς στα θέματα της πολιτικής προστασίας τι έκανε. Τώρα μην πιάσουμε ένα θέμα. Το λέω τώρα ένα θέμα. Κύριε Τσόγκα, θέλω να ρωτήσω πώς είναι οι υποψήφοι. Τώρα είναι ο Ανδρουλάκης ένας. Έχουν καταθέσει οι επίσημες. Ποιοι είναι οι επίσημοι, Ανδρουλάκης. Κύριος Δούκας, κύριος Γερουλάνος, κύριος Κατρίνης, η κυρία Αποστολάκη. Η κυρία Αποστολάκη, όσον ούπο περιμένουμε. Κάτσε, έρχεται η Διαμαντοπούλου. Είναι και η... Και η Γιαννακοπούλου. Είναι Άντια. Α, ναι. Κατέθεσε. Όχι, θα καταθέσει φαντάζομαι. Δεν υποτίθεται ότι υποστηρίζει Δούκα. Όχι, θα καταθέσει. Έτσι ξέρω εγώ, έτσι καταλαβαίνω εγώ. Τι. Κοιτάξτε, έχει μια φαντασμαγορία το πασχαλικό. Κάθε υποψηφιότητα είναι θεμητή, εξάλλου η διαδικασία έχει ανοίξει. Οπότε εντάξει. Εκ των πραγμάτων, οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να. Εγώ δώσα απάντηση σε δικό μου προσωπικό μου ερώτηση, μου λέει. Γιατί είναι τόσο πολύ υποψήφια, δεν υπάρχει ένα ηγέτης, λέω. Εντάξει, εγώ απ' την άλλη θα πω ότι παράλληλα δεν πέρασαν λίγες ώρες από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου μίλησε. Που συνέδεσε την αμφισβήτησή του με μια πασαρέλα προσωπικών φιλοδοξιών και δικαιώθηκε μετά από λίγες ώρες. Γιατί οι υποψηφιότητες που κατατέθησαν δεν υπήρχε κάποιο πολιτικό πρόταγμα, κάποια πολιτική πρόταση διαφορετική από αυτή που ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ στα βασικά θέματα πολιτικής. Είναι και θέμα ηγέτη μου στα πράγματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή, πολιτικής πρότασης. Δεν μας κάνει το πρόσωπο να πάρω το ένα πρόσωπο λίγο μεγαλύτερος. Από ποια άποψη, πώς αξιολογείται ένας ηγέτης. Ένας ηγέτης αξιολογείται που εδώ και δύο χρόνια πήρε ένα ΠΑΣΟΚ από το 8 και το πήγε στο 13, που άνοιξε γραφεία σε κάθε οργάνωση, σε κάθε πόλη της χώρας, που ανέπτυξε προγραμματικό λόγο και έβαλε στην ατζέντα θέματα όπως η στέγαση που πριν δεν υπήρχαν, που πέτυχε κέρδη πολιτικές ήττες και ανάγκασε τον Πρωθυπουργό να παραιτήσει το μισό Μέγαρο Μαξίμου τόσο για το θέμα των υποκλοπών όσο και για το θέμα των τεμπών. Λοιπόν, να τα βάζουμε όλα. Δεν έφυγε κανείς να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί, κοιτάξτε, κύριε. Ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Πήρατε φορά. Να ολοκληρώσω και. Πάμε να πει να ολοκληρώσετε. Τι ήρθατε εδώ για να ολοκληρώνετε, ήρθατε να μα δώσετε συνέντευξη. Να ολοκληρώνουμε το συλλογισμό μα. Ναι, να περιμένετε. Μου είπατε για τις υποκλοπές. Ναι. Ο Δημητριάδης σωστή κατέθεσε, ξέρετε. Ωστή. Ωστή κατέθεσε προχθές στον εισαγγελέα. Ως άμεσα εμπλεκόμενος. Όχι, κύριε, δεν τα ξέρετε καλά. Ως άμεσα εμπλεκόμενος. Ως μάρτυρας κατέφεσε. Ως άμεσα ούτε, δεν υπάρχει τέτοια νομικός όρος. Να σας, άμεσα να σας αντιστρέψω την ερώτηση. Όχι, κύριε. Για ποιο λόγο. Ως μάρτυρας κατέφεσε. Για ποιο λόγο παραιτήθηκε. Γιατί. Όχι, δεν μου αντιστρέψετε τον περασμένο. Όχι, εγώ ρωτάτε εσείς εδώ. Ο κύριος. Είναι ρητορικό μου το ερώτημα. Όχι, ο κύριος Δημητριάδης δεν μηνύθηκε από τον αρχηγό σας. Γιατί δεν τον μήνυσε. Γιατί ο αρχηγός μας ακολούθησε όλες τις νομικές διαδικασίες για να φέρει στο φως αυτή την υπόθεση. Συγγνώμη, δεν μπορεί από τη μια να λέτε. Γιατί δεν τον μήνυσε. Ότι έχουμε βαρεθεί τον Ανδρουλάκη να μιλάει για τις υποκλοπές και από την άλλη να λέτε γιατί δεν έκανε μήνυση. Καταρχάς, είμαστε δημοσιολογούντες εμείς. Μιλάω γενικότερα. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι της Ενώσεως Συνταχτών 46 χρόνια εγώ και κάνω 43 άλλο. Δεν λέω αρνητική χρειά, μόνο. Όχι, να προσέχετε τη λέτε. Δημοσιολογούντας δεν είναι κάτι αρνητικό.
δολοσιολογούντας ή κάτι άλλο, η Βεντουίνια, να πούμε, της πολιτικής κοινής και κάτι άλλο, ας πούμε, από το ΙΕΚ του κέντρου που κυκλοφορούν. Τουιτεράδες. Έστω οι δημοσιογράφοι. Όχι έστω, δεν είμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είμαστε δημοσιολογούντες. Εγώ χωρώ ρεπορτάζ για αυτά που λέω. Είναι δυνατόν να μην κάνει μήνυση στον κύριο Δημητριάδη και να πάει για μάρτυρας? Δηλαδή εσείς θεωρείτε. Αφού αυτόν δεν κατήγγειλε. Εσείς θεωρείτε από το ρεπορτάζ σας ότι ο Νίκος Ανουλάκης δεν έχει κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει νομικά μιλώντας. Έκανε μήνυση στον Δημητριάδη. Συγγνώμη, ακολούθησε όλα τα βήματα. Πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μπορεί να πήγε και στον Πάπα της Ρώμης και να του φίλησε το χέρι και να του πει: παρακολουθούν παππούλοι, δώσε μου την ευχή σου να δω τι θα κάνω. Και έβαλε άλλο στον Άγιο Πέτρο και κάθε. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Εδώ θέλει ξεκάθαρα. Δεν έκανε μήνυση στον Δημητριάδη. Είναι θέμα αυτό. Και δεν το καταλάβαινε. Εγώ ξέρω που το διάβασα χωρίς αυτό. Επιχείρημα. Και είχε και ανάλυση ο Βαξεβάνης. Είχε και ανάλυση γιατί δεν έγινε μήνυση. Όχι γιατί δεν έγινε μήνυση, τι σήμαινε αυτό. Αφού τον καταγγέλεις και λες ότι αυτός ήταν ο ηθικός αυτούργος. Γιατί δεν του κάνεις μήνυση να πάει στα δικαστήρια? Γι' αυτό σας λέω, μην τα βλέπετε όλα. Τώρα, άρα ο κύριος Δημητριάδης παρετήθηκε χωρίς λόγο, θεωρείτε εσείς? Αυτά δεν τα βρει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι εγώ στο μεγάλο μαξί μου, ούτε παρακολουθώ τι κάνει. Άρα κρίμα που παρετήθηκε. Να σας πω κάτι για το Μητσοτάκη, ναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις τέτοια στελέχη εύκολα. Για το Μητσοτάκη, ναι. Γιατί από τότε που φύγει ο Δημητριάδης, άρχισε το. Χάνει λάδια το μηχάνημα. Άσε για τις, μην πω και για τις φλάτζες. Λοιπόν, ναι. Τώρα ποιον βλέπετε επικρατέστερο εσείς? Ποιον βλέπω επικρατέστερο? Βλέπω επικρατέστερο. Αντρουλακικό σας βλέπω, ναι. Κάργα. Κάργα, είμαι πολιτικός τέλεχος, έχω τις απόψεις μου. Από εκεί και πέρα, θεωρώ. Αφού άνθρωπος είναι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το επίδικο για μένα των εκλογών είναι και το ζήτημα της πολιτικής αυτονομίας. Και θεωρώ. Εννοείς, να μην πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Αφενός. Πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ? Αφενός το ζήτημα της ρευστοποίησης του ΠΑΣΟΚ και της αυτοδιάλυσης για τα σενάρια αυτά που ακούγονται περί συνενώσεων. Αφετέρου, και εδώ θέλω να σχολιάσω και σε σχέση με αυτό που ο κ. Γαϊτάνης, είναι σημαντικό για να δώσεις λύσεις στα προβλήματα του κόσμου να έχεις βαθμούς προσωπικής ελευθερίας, να μην είσαι εξαρτημένος από συμφέροντα. Γιατί, για παράδειγμα, για να δώσεις λύσεις και για να έχεις επιτυχία στο θέμα της ακρίβειας, πρέπει να έχεις τους βαθμούς ελευθερίας για να μπορέσεις να συγκρουστείς με τα καρτέλ. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Γαϊτάνη. Για τη δημόσια υγεία, γιατί το περάσαμε έτσι. Συγγνώμη λίγο. Είπε ο κ. Γαϊτάνης, κάνουμε προσπάθειες. Yeah. Συγγνώμη, εγώ είμαι από τη Λαμία. Δεν γίνεται στο νοσοκομείο της Λαμίας να έχει 120 οργανικές θέσεις και είναι αυτή τη στιγμή 50 πόσες, να καλύπτονται. Πόσες φορές έχουν προκηρυχθεί θέσεις στο νοσοκομείο? Γιατί δεν δίνετε κίνητρα? Γιατί όταν προκηρύσεις μία θέση, προφανώς θα κηρυχθεί άγονη, γιατί ο άνθρωπος που θα πάει εκεί ξέρει ότι θα κάνει 15 εφημερίες το μήνα. Γι' αυτό δεν πάει. Με τι κίνητρα λοιπόν, έχετε δώσει κίνητρα? Βεβαίως, έχουμε αυξήσει αρκετές ειδικότητες. Όταν πάει στα επίγοντα περιστατικά και τα χρήματα για τις εταιρείες. Δεν απαντάτε σε αυτό, γιατί δεν είναι. Όχι, δεν πειράζει, σας ρωτάει. Δεν είναι η δουλειά του να σας ρωτάει, η δουλειά του να απαντάει. Αλλά κάνουμε και ένα προφανώς για να ρωτάει σημαίνει ότι δεν ξέρει. Διαλόγους με τον Σοκράτη, όχι εδώ. Λοιπόν, τώρα. Για να ρωτάει σημαίνει ότι δεν ξέρει. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος είναι από τη Λαμία, το βιώνει. Και επειδή τώρα. Αλλά δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της Λαμίας. Το νοσοκομείο του Βόλου αυτή τη στιγμή κρούει το οικονομικό κούδουνα του κινδύνου. Όχι, βέβαια. Αυτό το λέω και το λέω σε εσά. Διαλύεται το εσύ, τώρα τι συζητάμε. Μα εγώ έχω πει εδώ. Η Νέα Δημοκρατία είναι 5 χρόνια κυβέρνηση. Περιμένετε να είναι. Είσαστε 21 αυτόνομοι. Άσε τώρα κι εσεί. Ορίστε. Τίποτα άλλο λέω. Γιατί το σύστημα υγεία. Μην υπερηφανεύεστε ότι κάνετε πράγματα. Και έχω πει, για να μην είμαι άδικος, ότι σε αυτά δεν φταίνε οι υπουργοί 100%. Οι υπουργοί έχουν μια μικρή ευθύνη. Την κεντρική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, γιατί αυτή αποφασίζει τη χρηματοδότηση και τις επιλογές. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάνω 500 χρόνια αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί κανένας να μου πει δεν είναι έτσι. Είναι μόνο έτσι. Λοιπόν, προσέξτε κύριε να σας πω κάτι, κύριε Γαϊτάνη. Πάει δικό μου πρόσωπο στο νοσοκομείο, σε μεγάλο νοσοκομείο στην Αθήνα. Κεντρικό, μεγάλο νοσοκομείο. Τα καλά νοσοκομεία. Με ένα δικό μου, με έναν συγγενή, ο οποίος κάθισε εκεί, τον βάλανε στο διάδρομο. Ο άλλος είχε κύριος του ύπατος, πέθανε. Τον βάλανε στο διάδρομο, σε ένα, προς τον αυτά ράτζα. Σπάει το ράτζο, πέφτει κάτω. Έρχεται ένα στο στερέωνε με κάτι τσιγάρο, χαρτί από τσιγάρα, το ράτζο. Και μπροστά του, κόσμος τώρα, έτσι, ήτανε, κύριε Γαϊτάνη, σας το λέω, γιατί δεν διαψεύδεται αυτό με καμία Παναγία. Ένας νεκρός για μία ώρα. Είχε πεθάνει και δεν είχε πάει τον πάρει κανένας. Στο Παπα-Νικολάου πριν από λίγα χρόνια. Ο νεκρός ήταν όλο το βράδυ. Πέρσι. Ανακαλύψαν ναι, το πρωί. Για μισό λεπτό να δούμε. Μισό να σας πάω λίγα και να σας ανεβάσω ψυχολογικά.
Για να μην λέτε ότι είσαι. Όχι μόνο που είμαστε μαζί, κύριε Χατζή, εδώ στο τραπέζι. Είμαστε. Όχι, ρε, είμαστε κάτσε, ανεβασμένοι τώρα, ψυχολογικά. Βάλε, έτσι. Βάλε, βάλε. Τα δεξιά κόμματα είχαν έγκαιρα προσαρμοστεί, όχι μόνο επιβίωσαν, αλλά και αύξησαν τα ποσοστά τους όπως έγινε στη Γερμανία. Όσα πάλι παρέμειναν προσιλωμένα στην πολιτική ορθότητα κατέρευσαν, όπως στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και τα νεφελώδη κεντρώα ιδεολογικά σχήματα, όπως εκείνο του Μακρόν, πανηγυρικά ιτήθηκαν. Αυτή ήταν ξεκάθαρα η πολιτική ετιμιγορία των πολιτών της Ευρώπης. Επομένως, η νέα ευρωπαϊκή ηγεσία θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Θα επιστρέψει η Ευρώπη στις ρίζες της, όπως αποφάσισαν οι λαοί της, ή θα συνεχιστεί η αποδόμηση κόντρα στη Βούλη των Εθνών της Ευρώπης. Τρίτον, η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει πώς θα επιλύσει το οξύ δημογραφικό της πρόβλημα, το οποίο μας αφορά εμάς κατά μείζωνα λόγο. Δυστυχώς οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν γοητεύονται πια από τη δημιουργία οικογένειας με πολλά παιδιά. Είναι η οικονομική δυσπραγία, οι δυσκολίες, η μόνη αιτία. Γιατί? Γιατί οι πιο φτωχοί γονείς μας και παππούδες μας δημιουργούσαν οικογένειες με πολλά παιδιά, 10 αδέλφια είχε ο δικός μου πατέρας. Πιστεύω ότι το δημογραφικό ζήτημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το αξιακό. Η σημερινή Ευρώπη προωθεί έναν τρόπο ζωής εξαιρετικά ατομικιστικό, που υποσκάπτει συνειδητά την αξία της οικογένειας και των παιδιών. Η ατζέντα αυτή... Η ατζέντα αυτή εδράζεται σε μια επίπλαστη ευδαιμονία, στην ατομική καριέρα, στην επικράτηση του υλικού πολιτισμού έναντι του πνευματικού. Προωθείται η προσωπική απόλαυση ως κύρια αξία σε βάρος της ατομικής θυσίας για το καλό του συνόλου. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση, θα μιλήσει και ο Καραμαλής αργότερα. Θα τον κύριε Χατζή, να σας πω κάτι. Εγώ με τον Σαμαρά δεν συμφωνώ 99 φορές σε 100, αλλά την εκατοστή θα συμφωνήσω. Το μέτωπο της λογικής ιτήθηκε. Αυτό που λέμε στην Ελλάδα μέτωπο λογικής, αυτοί ιτήθηκανε. Οι τσάτσεις των τραπεζιτών ιτήθηκαν. Συγγνώμη δηλαδή. Η παραδοσιακή δεξιά καλά το είπε. Στη Γερμανία μια χαρά πήγε. Τι έπαθε. Ναι. Και άλλο. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Κύριε Παπά, σας άδειξα λίγο, αλλά είστε και εσείς σε αναμονή, έχετε και εσείς το καταστατικό συνέδριο. Έχει πει ο κύριος Κασελάκης, επανειλημμένως το έχει πει, ευθέως, δημοσία και εδώ στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει προεκλογικά, ότι εγώ θέλω ουσιαστικά να επανιδρύσω αυτό το κόμμα. Δηλαδή να πάμε από την αρχή σε διάφορα ζητήματα, να το κάνουμε. Πολλοί όμως τον κατηγορούν ότι τι να επανιδρύσει, αριστερός δεν είσαι, πού μας πας. Ποια είναι η εκτίμησή σας, δηλαδή, όταν λέει να επανειδρύσει, εντάξει, εμένα μου έδωσε κάποια δείγματα εδώ, ότι θα δώσει πολύ μεγάλη σημασία στους τομείς, στα think tanks που φτιάχνει, τα οποία θα αναφέρονται στον ίδιο. Τον ρώτησα για τα όργανα, δεν, εκεί δεν μου είπε κάτι, αλλά θέλω να πω, τι εννοεί, όταν λέει επανείδρυση, τι εννοεί δηλαδή. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος είναι μια σύγχρονη κέντρο-αριστερά παράταξη, μέσα από την οποία μπορεί να εκφραστεί. Απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κέντρο τι είναι, ας πούμε. Απέτυχε, ορίζεται με διάφορους τρόπους. Κοινωνικά, πώς εκφράζεται το κέντρο, πολιτικά, πώς εκφράζεται. Έχει είναι ιδεολογία έχει, το κέντρο, κύριε Παπά. Όχι, έχει μια συγκεκριμένη. Έχει με ένα συγκεκριμένο. Έχει, είναι δεξιή, αριστερή. Έχει ένα συγκεκριμένο άξονα. Πώς τοποθετείται κανείς απέναντι σε κοινωνικά θέματα, πώς τοποθετείται κανείς απέναντι σε θέματα διαχείρισης της πολιτείας κτλ. Όμως ιδεολογία από πίσω. Το κέντρο είναι η εκπαραγωγής. Το κέντρο είναι εκείνο. Είναι εκεί όπου... Το κέντρο είναι η εκπαραγωγής προσώπων χωρίς πολιτική και ιδεολογία. Αυτό είναι. Όταν κάποιος έχει μια ενδιάμεση θέση απέναντι... Απέναντι στο πώς τοποθετείται, για παράδειγμα, στο ποιες πρέπει να είναι οι παροχές του κράτους ή πόσο πρέπει να επεμβαίνει το κράτος στην αγορά, το κέντρο είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε
σε δύο διαδοχικές εκλογές, έπεσαν τα ποσοστά του ραγδαία, ήταν ένα κόμμα το οποίο βρέθηκε το 2023 να εκφράζει πλέον πολύ λιγότερους ανθρώπους και αυτό το οποίο το 24 έπρεπε... ακόμα λιγότερους. Και αυτό το οποίο... Το 24 όλο το πολιτικό σκηνικό εκφράζει λιγότερο. Αλλά αφήστε το, αυτό το οποίο... Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι να αναβαπτίσει τη σχέση του με τους πολίτες και να ταυτιστεί με κοινωνικές ομάδες και να εκφράσει κοινωνικές ομάδες τις οποίες πλέον δεν εξέφραζε ή μπορεί και να μην εξέφραζε και ποτέ. Αυτό πρέπει να κάνει ένα κόμμα το οποίο θέλει να λέγεται ότι είναι κεντροαριστερό και θέλει να πετύχει. Και ο Στέφανος Κασελάκης κάνει αυτή τη διαδικασία. Αναγνωρίζει το πρόβλημα, όπως το αναγνωρίζουμε όλοι μας, και προσπαθούμε να εκφράσουμε έναν κόσμο. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή, βλέπω, και το Πασόκ. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που θα επιφέρουν την επανίδρυση του κόμματος, αυτό ρώτησα εγώ. Οι αλλαγές είναι, δηλαδή. Οι αλλαγές είναι καταρχήν στις δομές του κόμματος, είναι το ότι θα φέρουμε ένα σύστημα άμεσο. Και το πώς θα λειτουργεί, φαντάζομαι. Πώς θα λειτουργεί, δεν μπορεί να έχουμε ένα κόμμα όπως λειτουργούσαν τα παλιά κόμματα της αριστεράς, με φράξεις, τάσεις, με ανθρώπους οι οποίοι ο καθένας να λέει να έχει μια διαφορετική γραμμή ή να έχει μια συλλογική ηγεσία. Αυτό ήταν. Έτσι πέτυχε. Ναι, όλα αυτά πλέον δεν εκφράζουν το 2024. Άλλες ανάγκες έχει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει και ο ίδιος να εκφράζεται, να συμμετέχει στην διαδικασία ενεργά. Και αυτά τα οποία λέμε δεν μπορεί να είναι αυτά τα οποία έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012 ή το 2015. Δεν ζούμε σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Δεν ζούμε σε μια κατάσταση όπως αυτή στην οποία ζούσαμε. Άλλες είναι οι ανάγκες του κόσμου. Είναι η ακρίβεια, είναι η στέγη. Όλα αυτά είναι, πολιτικές πρακτικές που εφαρμοστούν για να τα... Για να περάσει ο κόσμος σε μια άλλη διάσταση. Οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν προβλήματα, πρέπει να αντιστοιχιστούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι η επανίδρυση του κόμματος που μου λέτε τώρα, γιατί αυτές οι γραμμές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα. Δηλαδή και για τα οικονομικά και για το αέρα και καταρχήν, το κύριε Χατζή, προτείνουμε ένα φορολογικό πλαίσιο, ένα φορολογικό σύστημα. Εντάξει, πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο, από αυτά τα οποία έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στα προηγούμενα χρόνια. Προτείνουμε για την ακρίβεια μέτρα διαφορετικά από αυτά τα οποία λέγαμε. Έχουμε για τη στέγη ένα άλλο πρόγραμμα, πολύ διαφορετικό. Λέμε ότι θα πάμε πιο τεχνοκρατικά και στις προτάσεις μας για την υγεία και στις προτάσεις μας εκεί όπου είχαμε και ελλείμματα. Το πρόγραμμά μας, κύριε Χατζή, δεν ήταν πιστικό το 2023. Το ξέρω, είχαμε, υπήρχαν θέματα. Εμείς σας τα λέγαμε, κύριε. Και άμα δεν το... Ωραία, εσείς μας τα λέγατε, εμείς περιμέναμε να μας τα πει ο ελληνικός λαός. Γιατί τότε θεωρούσαν ότι... Και το είπε όσοι, και ο κ. Κασελάκης, ότι δεν είχατε πρόγραμμα. Όσοι το δεν είπαμε ότι δεν είχαμε πρόγραμμα. Όχι, αυτό είπαμε, δεν είχαμε. Όχι, δεν είχαμε. Σε καμία περίπτωση. Μια σειραφή. Σε καμία περίπτωση. Μα προφανώς κάτι δείξανε, κύριε Χατζή, αλλά η ουσία ήταν ότι αυτό είπε ο κ. Κασελάκης, ότι δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο αποδοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό. Πρέπει να δούμε πού είχε πρόβλημα. Πρόβλημα στο πώς το επικοινωνούμε ή πρόβλημα στο ότι δεν είπαμε και πράγματα τα οποία έπρεπε να πούμε. Οπότε δεν ξέρω αν απαντάω στην ερώτηση σας, κύριε Χατζή. Όλα αυτά θα συνθέσουν ένα κόμμα το οποίο θα αναγεννηθεί και θα έχει μια άλλη στόχευση, ενδεχομένως μια πιο ευρεία στόχευση. Είναι λογικό το επόμενο ερώτημα. Άρα ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς δεν ισχύει. Το βάζετε στο πλαίσιο... Παραμένει ένα κόμμα το οποίο έχει αναφορά στην αριστερά. Παραμένει ένα κόμμα το οποίο είναι ριζοσπαστικό. Παρντών, να αφήσετε τώρα τις δικαιολογίες. Το συνασπισμό σημαίνει ομάδες που μαζευτήκαν εκεί, οι επωνομαζόμενες συνιστώσεις, γιατί δεν ήταν μία ομάδα, ήταν πάρα πολλές. Και ο Ρούντι Ρινάλντι χώρεσε. Και ο Ρούντι Ρινάλντι χώρεσε. Και άλλοι, ένα λεπτό. Και έτσι σχηματίστηκε μια ριζοσπαστική αριστερά ως συνασπισμός. Αλλά αυτό που μου λέτε τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε. Πρόκειται περί ενός άλλου κόμματος. Είναι ένα κόμμα το όχι, οποίο, μην δικαιολογήσετε το οποίο ανταποκρίνεται σε μια άλλη συνθήκη. Έχει. Και αν θέλετε και αυτό, μπορεί να είναι ένας άλλος συνασπισμός. Ένας συνασπισμός ευρύτερων κεντροαριστερών δυνάμεων. Προφανώς, ναι, δεν είναι ο συνασπισμός του 2012. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι ο συνασπισμός του 2009. Προφανώς. Ούτε ο συνασπισμός του 2019. Ευτυχώς, μα δεν είναι ούτε το 19 ούτε το 23, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο δύο φορές απέτυχε εκλογικά, άρα αν θέλει να επιβιώσει πρέπει να αλλάξει. Πώς το έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, το έλεγε, είτε βουλιάζουμε είτε αλλάζουμε. Αλλά το λέω. Πρόκοψε. Εντάξει, απλά είναι μια συνθήκη η οποία υπάρχει στη ζωή. Και μιλάμε για προγράμματα και το 2023 η Νέα Δημοκρατία δεν είχε μιλήσει για τη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, αλλά την έκανε. Οπότε... Και πρόκοψε και αυτή. Και 28%.
Αλλά πάντως, το μόνο ξέρετε... πράγμα που μπορεί να κατηγορήσει κανείς στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ανακόλουθη λόγων και πράξεων. Και στη φορολογία ήταν, κύριε Γαϊτάνη. Δεν είχατε πει κάτι τέτοιο. Ο Πρωθυπουργός δεν είχε πει πρώτη προτεραιότητα θα είναι αναβάθμιση του ΕΣΥ. Ναι, το ΕΣΥ επίσης καταραίει. Βεβαίως. Το ΕΣΥ καταραίει. Προσπαθούμε και έχουμε βάλει και στόχους προσλήψεων και προκηρύχθηκαν οι 6 από τις 10.000 που έχουμε υποσχεθεί. Θα δούμε πόσοι θα πάνε να υπηρετήσουν τελικά. Και στον κατώτατο μισθό εμείς κάναμε ό,τι υποσχεθήκαμε και ακόμα παραπάνω και τους φόρους μειώσαμε. Και για την ακρίβεια έχει πει ο Πρωθυπουργός 5 φορές τα προηγούμενα χρόνια ότι την έχουμε αφήσει, τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Το θυμάστε. 5 φορές το έχει φορές. Θα μπορώ να το βάλω μπορείτε, αν έχετε την καλοσύνη. Να το βάλουμε μετά. Να μου το πείτε τώρα. Μα τι λέτε τώρα. Εδώ και δύο χρόνια. Εδώ και δύο χρόνια λέει αφήνουμε τα χειρότερα πίσω. Ακούστε. Για την ακρίβεια. Πριν δύο χρόνια ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και έγινε τεράστιο θέμα λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Από την παρέμβαση, για παράδειγμα, που έγινε εκείνο το καλοκαίρι, γενικά οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος έχουν μειωθεί. Ακόμα και σήμερα που τώρα φαίνεται να είναι λίγο πιο ακριβή από τον προηγούμενο μήνα σε σχέση με το Δεκέμβριο 18% παρακάτω. Προφανώς και υπάρχει ακριβή, αλλά αν θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, να την κάνετε επί πραγματικών δεδομένων, πρέπει και εσείς να λάβετε κάποια στιγμή το μήνυμα της κάλπης. Ξέρετε, έχουν περάσει εποχές της δεκαετίας του 80 και της δεκαετίας του 90 που έβγαινε ο Ανδρέας Παπανδρέου και έλεγε ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και ο κόσμος από κάτω χειροκροτούσε. Λοιπόν, η πολιτική έχει γίνει λίγο περισσότερο. Και το ψήφιζε, προφανώς. Αφού το χειροκροτούσε, το ψήφιζε. Η πολιτική όμως έχει ξεφύγει από αυτό. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Προφανώς, εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε, κύριε Χατζή, ότι όλα δεν πάνε καλά, δεν είναι τέλεια και πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Αν θέλετε λοιπόν εσείς να παραποιείτε την κατάσταση και να λέτε ότι είναι όλα μαύρα, πείτε το. Καλά, αλλά εκεί θα είστε. Κύριε Γαϊτάνη, έτσι. Εσείς δεν έχετε κληθεί από τον ελληνικό λαό για να κάνετε διαπιστώσεις. Έχετε κληθεί αυτές τις διαπιστώσεις που υπάρχουν στην κοινωνία σήμερα και τις κάνει ο τύπος. Πάμε λοιπόν να του πούμε. Είπε προηγουμένως ο κύριος Τσόγκας ότι εξυπηρετούμε τα καρτέλ. Θέλω να μου πείτε πότε άλλοτε μπήκανε περισσότερα πρόστιμα. Ακόμα και χθες πέρασε διάταξη που αυξάνει τρεις φορές τα πρόστιμα. Και πότε ήμασταν επί έξι μήνες δεύτεροι στην Ευρώπη στον πληθωρισμό τροφίμων. Πότε άλλοτε κόμμα επιστολή για να Το Μάιο, κύριε Ξανθάκη, δεν ξέρω αν έχετε δει τα τελευταία στοιχεία. Η Ελλάδα στα τρόφιμα έχει 3,1%, όταν η Ισπανία έχει 4,4. Θέλετε να σας πω τα νέα του πληθωρισμού. Μισό λεπτό. 2,4. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο δεύτεροι στην Ευρώπη. Και τον Οκτώβριο πρώτη. Εσείς κάνετε λάθος. Έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Δεν με νοιάζει, λένε τα στοιχεία δεύτεροι στο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη για 6 μήνες. Θέλετε να σχολιάσουμε επί του φανταστικού ή επί του πραγματικού. Αυτά τα στοιχεία που έχω εδώ είναι της Eurostat. Δεν με ενδιαφέρει. Βγάλτε τα στοιχεία της Eurostat αν θέλετε να αντιπαραθεστούμε. Έχουν βγει τα στοιχεία δεύτερη επί 6 μήνες. Στον πληθωρισμό τροφίμων. Έχουν γραφτεί, τα έχουμε γράψει και στο New Post. Λοιπόν, τελείωσε. Σήμερα είμαστε η Ελλάδα, είναι δεύτερη στον πληθωρισμό. Όχι τροφίμων. Σήμερα. Α, ναι, σήμερα εντάξει. Ναι, μετά από έξι μήνες βασανιστήριο, ήπιαμε και λίγο νερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, κύριε Ξανθάκη, ποια είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι ότι εσείς μένετε σε ένα σύνθημα, ότι υπάρχει ακρίβεια. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα την καταπολεμήσουμε. Εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Κάνουμε τις συγκεκριμένες προσπάθειες. Ποιες είναι αυτές? Περισσότεροι έλεγχοι στην αγορά, πρόστιμα να μπουν στην αγορά, να βοηθήσουμε τους ευάλωτους όπου γίνεται. Σκρέκα το δόλιο γιατί το φάγατε αφού πηγαίναν όλα καλά. Όπου γίνεται να βοηθήσουμε. Αφού πηγαίναν όλα καλά γιατί τον εφάγανε. Είναι τα κριτήρια δόμησης του κυβερνητικού σχήματος κ. Ξανθάκη, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Δημοσιογράφος είστε, φαντάζομαι του πάλι. Λοιπόν, για να πάμε... Όμως, ο πληθωρισμός, επειδή έχω εδώ τα στοιχεία, Δεκέμβριο του 2023 ήταν στο 3,7, Μάιο του 24 είναι στο 2,4. Πληθωρισμό τροφίμων είπα, δεν είπα πληθωρισμό. Όχι, δεν είπε. Ο Χρήστος ήταν ξεκάθαρος. Μίλησε για σαφή. Μίλησα και εγώ. Έχω του Μαΐου για παράδειγμα εδώ. Πληθωρισμό τροφίμων 6 μήνες δεύτερη σε όλη την Ευρώπη. 6 μήνες όντως. Τελείωσε. Σήμερα δεν είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη. Επειδή έχω ένα βίντεο εδώ, θα το βάλω το ακούσουμε μετά. 23 του 23 τα χειρότερα είναι πίσω μας. 19 Μαΐου του 23 τα χειρότερα είναι πίσω μας. 19 Φεβρουαρίου του 2024. Είμαι σίγουρος ότι τα χειρότερα είναι πλέον πίσω μας. Λοιπόν, είναι πίσω μας τα χειρότερα. Τρεις φορές θα βρει πέντε που είπατε. Οι τρεις είναι καταγεγραμμένες σε κάμερα, οι άλλοι είναι σε συνέντευξη. Δεν ξέρω, είπατε πέντε. Πάντως υπάρχει το βίντεο, ειδικά για τον κύριο Ρέιτα. Γνωστό Πασόκος. Πριν δύο χρόνια ήταν τεράστιο πρόβλημα και δικαιολογημένο λογαριασμό. Λοιπόν, για να πάω ένα λεπτό, δεν θέλω. Μετά από πέντε λεπτό, μήνες, δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Μισό λεπτό. Πούμε για τα στοιχήματα. Λοιπόν. Κύριε Τσόκα, εσείς είστε με τον Ανδρουλάκη, από ό,τι κατάλαβα. Στηρίζω την ανανέωση της εμπιστοσύνης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και θα ανανεώσει και το κόμμα.
Τουλάχιστον δεν του λέτε να χαμογελάει και λίγο που βγαίνει, τρομάζουμε. Για ένα χαμόγελο να σκάσει, να πει κάτι. Όχι, δίκιο έχει, έτσι. Με συγχωρείς. Αρχηγός κόμματος, όλο μου τρομένος. Ένας άνθρωπος που σε καθημερινότητά του είναι αρκετά χαμογελασός, μπορώ να σου πω, και έχει και αρκετό χιούμορ. Τι ώρα? Κάθε ώρα. Να μου το πείτε τι ώρα, τον προλαβαίνουμε κι εμείς. Γιατί... Να τον πάρουν τα βίντεο. Να τον πάρουν τα βίντεο. Να χαμογελάσει λίγο, να είναι πιο προσιτός. Ξέρω... Όχι, προσιτός είναι. Συγγνώμη. Έχει δίκιο σε αυτό. Χαμογελαστός δεν είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Και το χαμόγελο γράφει στην κάμερα να τα λέμε. Απλά, άμα είναι να προσάπτουμε στον Νίκο Δανδρουλάκη το γεγονός ότι απλά δεν χαμογελάει, νομίζω αυτό ότι. Αυτό έχει βάθος, ξέρετε. Τι βάθος έχει? Τεράστιο. Θα μπούμε σε φιλοσοφική. Όχι, να σας πω κάτι, κύριε Χατζή, έχω ένα λεπτό. Είμαι με την κυρία μου και είναι ο θείος μου ο Νίκ με τη θεία μου τη Χέλεν. Έχουν έρθει πριν από καμιά 20 χρόνια από τη Νέα Υόρκη, είχαν λεφτά οι άνθρωποι και είναι στον Αστέρα. Και λένε, ελάτε να. Κάτω εκεί, ναι, και που πάνε οι πλούσιοι. Λοιπόν, και λένε, ελάτε να φάμε. Πηγαίνουμε λοιπόν. Και είμαι εγώ με το θείο μπροστά και είναι πίσω η θεία μου με την καλή μου. Και μιλάνε, ξέρω εγώ, και λέει κάποια στιγμή η κυρία μου, στη θεία μου, πώς μπλέξαμε με αυτούς τους κόπανους. Και λέει η θεία, they are smilers, είναι χαμογελάκιδες. Α, μάλιστα. Έτσι μας ρίξανε. Εντάξει, έχει σημασία το χαμόγελο. Έχει σημασία, μεγάλη. Ξέρετε κάτι, μιλάτε όλοι για τα προγράμματα, να κάνουμε πλαίσιο το προγραμματικό και να, και να φτιάξουμε τα προγράμματα και μπουρουμπούρου παραμύθια της χαλή μας, γιατί μας κοροϊδεύετε στο τέλος, άλλα γράφετε στα χαρτιά, άλλα κάνετε όλοι. Ο ηγέτης έχει σημασία. Αυτός που θα βγει και θα πείσει ότι ναι, αυτά που λέει το κόμμα μου θα τα κάνω. Αυτός θα κερδίσει και το Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης αν τα πει θα κερδίσει τους άλλους και ο Κασελάκης το ίδιο. Διαφορετικά, άμα ο ηγέτης είναι λίγος, δεν λέω για τον Ανδρουλάκη προς το έτσι, δεν θέλω να... Ναι, αλλά του πάνε και κάτι στο Πασόκ. Εσύ δεν μπορείς να κερδίσεις, λέει τον Κασελάκη, θα κερδίσεις το Μητσοτάκη. Ναι, απλά θυμίζω ότι... Γιατί το είχε πει ο ίδιος εδώ. Απλά, ενώ... Είχε πει ότι θα είναι πολιτική ήττα εάν δεν είμαστε δεύτεροι. Απλά, επειδή έχουν... Είχε πει ότι θα είμαστε στην όχθη των νικητών στις 9. Έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις το τελευταίο διάστημα και νομίζω πολλοί από εμάς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Εντάξει, στήριξε τον, δεν είναι θέμα. Αφήστε να ολοκληρώσω. Ναι, πάλι με ολοκληρώσω. Ο Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του Πασόκ 2 χρόνια. Λοιπόν, στα 2 χρόνια αυτά. Από το, αν θυμάστε καλά, τότε στις εκλογές στις κομματικές του 2021, που τότε ρωτούσαν τους υποψηφίους για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, το βασικό ερώτημα μάλλον ποιο ήταν. Στέλνουν μηνύματα υποστηρικτές Ανδρουλάκη. Με ποιον θα πάτε τότε, αυτό δεν είναι το ερώτημα. Θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία ή θα πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ? Πλέον το ερώτημα έχει αλλάξει και η αγωνία και αυτών που αμφισβητούν τον Ανδρουλάκη. Αν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία μαζί σας. Πότε θα κυβερνήσετε? Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης μέσα σε 2 χρόνια έχει καταφέρει να μετατρέψει. 13%. Τι να κυβερνήσει? Όχι, εννοώ ότι πλέον επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο πλέον πατάει γερά στα πόδια του. Πώς πατάει γερά, με 13%. 13% έχοντας αυξήσει τις δυνάμεις του, έχοντας ανανεώσει το προσωπικό του, έχοντας σύγχρονο προγραμματικό λόγο. Είχε ή δεν είχε ένα κύκλο ο Ανδρουλάκης στενό που δεν επέτρεψε σε κανέναν να μπει μέσα, ναι ή όχι? Πρώτα απ' όλα. Είχε ένα κύκλο στενό ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγορείται γι' αυτό. Νομίζω έκανε μια αυτοκριτική αρκετά γενναία. Μίλησε για λάθη και για παραλήψεις περισσότερα. Μίλησε για περισσότερα λάθη και αιτιολόγησε κάποια λάθη που δεν έχουν αιτιολογήσει ώστε να αμφισβητούν. Πάω γιατί, τώρα. Συγγνώμη λίγο. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Ώστε να αμφισβητούν, ναι, βάζουν ένα πλαίσιο ότι φύγε εσύ γιατί εγώ είμαι καλύτερος. Ναι, εντάξει. Δεν βάζουν κάποιους λόγους συγκεκριμένους να πεις ότι πολιτικά εγώ διαφωνούσα με τη θέση. Μπορεί να είναι καλύτερος σαν ηγέτης. Διαφωνούσα με τη θέση μας για την τρίκα πανεπιστήμια. Αφού... Διαφωνούσα για το γάμο για τα ομόφυλα. Δεν υπήρχε κάποια διαφορετική πολιτική πρόταση. Δεν, δηλαδή, και γι' αυτό μίλησε και για πασαρέλα προσωπικών φιλοδοξιών, η οποία όπως βλέπουμε επιβεβαιώνεται. Λέει. Ο Σαμαράς λέει ότι ο λαός εμπιστεύτηκε την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας για να κυβερνήσει όχι τους πολιτικούς γιατρούς χωρίς σύνορα. Αποδοκιμάστηκε η πολιτική μας χωρίς τρόικα, χωρίς επιτήρηση και με συνθήκες πρωτοφανούς επικοινωνιακής παντοδυναμίας, λέει ο κ. Σαμαράς. Είναι βαριά αυτά που ακούγονται απόψε. Δεν θα σχολιάσω, κύριε Χατζη. Τι να σχολιάσετε. Το... Λοιπόν, σας λέω ένα για να πάμε σε διάρκεια για να κλείσουμε. Μου λέγανε διάφορα στελέχη σας που μιλάγαμε στο τηλέφωνο για να κάνω το ρεπορτάζ, τι θα πούνε, τι θα κάνουν, τι θα κάνουν. Πού ξέρω τι θα πούνε, τι θα κάνουν. Εν πάση περιπτώσει. Και θα μιλήσουν, λέει, αυτοί και θα αφήσουν αιχμές. Λέω, παιδιά, θα σας πω ένα story σε μισό λεπτό. Όταν ήταν ο Κώστας Καραμαλής πρωθυπουργός της χώρας, επήγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου τακτικά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Με την μαγκούρα του ερχόταν, επήγαινε κτλ.
έκανε δηλώσεις που δεν ήταν και αρεστές και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα. Μία με τρεις, πάλι στον Καραμαλή 4-5 του υπουργοί και τέτοια, κάτι, αυτοί που του βάλανε για την ταφόπλακα δηλαδή, του λένε είναι δυνατόν, του λέει να βγαίνει να μιλά, κάτι πρέπει να κάνεις. Του λέει είσαστε τρελή ρε παιδιά. Ο άνθρωπος ήταν επί σειρά τώρα αρχηγός του κόμματος. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας σε δύσκολες συνθήκες. Και θα του πω εγώ του Μητσοτάκη να μην μιλάει. Δεν γίνονται αυτά. Στον πρώην πρωθυπουργό να πει να μην μιλάει. Και αυτοί θα πούνε και άλλοι θα πούνε. Και γιατί ρωτάς εσύ τότε και ζητάς σχόλιο? Δεν ζήτησα σχόλιο. Του είπα τύπος Σαμαράς να ξέρει που θα φύγει από εδώ, τι θα αντιμετωπίσει. Τι θα αντιμετωπίσει? Ξέρω εγώ. Τίποτα δεν αντιμετωπίζει. Ο πολιτικός χρόνος, ξέρετε, μία μέρα είναι σημαντικός. Έχει την άποψή του, κύριε Χατζή, και οι πρώην πρωθυπουργοί διατυπώνουν τις δικές τους. Τι θέλετε να κάνω τώρα εγώ, δηλαδή? Τίποτα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λέμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Παπά που ήρθε. Εύχομαι εκεί με τα συνέδρια να τα κουμαντάρετε καλά. Να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Βλέπετε διάσπαση καινούρια. Ήδη πιέσαμε την κυβέρνηση και αύξησε τα πρόστιμα στους κερδοσκόπους. Το είδα την πίεση για τους ίδιους. Αυτό είναι κατόπιν πίεση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Αυτό καλό είναι να την πιέζει, γιατί και να πιάνει τόπο. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Τσόκα, που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και κάνατε την προπαγάνδα σας για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά δεν με πειράζει. Είχαμε επιχειρήματα για κάποια θέματα. Εντάξει, εγώ δεν είπα δεν έχετε επιχειρήματα, λίμονο. Αλλά εγώ μετά έχω τον κύριο Γερουλάνο άλλα θέματα να πούμε τώρα εδώ. Χρήστο, ευχαριστώ θερμά που ήρθες. Να πούμε και εγώ ευχαριστώ, να πούμε και περαστικά στο Φλάμπι, έτσι. Περαστικά και γρήγορα. Στο Φλαμπουράρι, ναι. Ξέρεις ότι πάντα, όταν ήμουν στο Sky, μου έκανε πάντα στις εκπομπές μου πώς, ήταν ο πρώτος που έκανε, ναι. Πάντα, χρόνια. Είτε αντιπολίτευση, είτε περαστικά, περαστικά του και ακούμε ευτυχώς ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ναι, θα πάει σε μονάδα ειδικής ορδίας. Και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον κύριο Γερουλάνο εδώ σε μια συνέντευξη, γιατί θα είναι ένας από τους υποψήφιους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, συνέχεια, όπως σας είπαμε, με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είστε βουλευτής? Είμαι βουλευτής. Αλφα Αθήνας. Αλφα Αθήνας και από τους λίγους που βγάλατε ως κόμμα. Δεν καταφέρατε να έρθείτε δεύτερη όμως, που ήταν το πολιτικό σας στοίχημα. Δεν καταφέρατε. Άκουσα και από την ηγεσία του κόμματος ότι δεν το παλέψατε και όλοι. Ναι, το άκουσα αυτό, αλλά νομίζω από την ώρα που υπόθηκε αυτό τα στοιχεία ήταν τόσο ξεκάθαρα ότι είχε γίνει δουλειά και στην Αττική και στην Αλφα Αθήνα. Σας θυμίζω ότι η Αθήνα ήταν η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που αυξήθηκαν σε απόλυτο αριθμό ψήφων, που αυξηθήκαμε σε απόλυτο αριθμό ψήφων από τις εθνικές εκλογές στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, τον ένα χρόνο που είμαι βουλευτής, καταφέραμε να φέρουμε περισσότερους ψηφοφόρους στην κάλπη. Αν αυτό γινόταν σε όλη την Ελλάδα, θα ήμασταν άνετα δεύτερο κόμμα. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι μόνο να κοιτάμε τα ποσοστά. Τα ποσοστά της Αττικής έρχονται από παλιά. Το θέμα είναι να βλέπουμε τι προσθέτει ο καθένας μας σε αυτή την πορεία. Ναι, αλλά για να προσθεθεί κόσμος όμως, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει πρώτα να πείσετε. Απολύτως. Έτσι, και πέρα από το προγράμματό σας είναι και ο επικεφαλής. Είναι το. Εγώ στο Πολιτικό Συμβούλιο έκανα μία ολοκληρωμένη ανάλυση του αποτελέσματος και είναι ο αρχηγός, η ηγετική ομάδα, το πώς μεταφράζονται οι προτάσεις μας, που εγώ τις θεωρώ καλές προτάσεις, σε ένα όραμα για τη χώρα, η επικοινωνία μας και το οργανωτικό. Αυτά είναι που μετράνε στην πολιτική. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μπουν μέσα σε μία αξιολόγηση, να δούμε τι δούλεψε καλά, τι δεν δούλεψε καλά. Ναι. Και εκεί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, η οποία τώρα έχει οδηγήσει σε μία εσωκομματική εκλογή. Ναι, εσείς τι φιλοδοξία έχετε? Θέλετε να γίνετε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Έχετε σκεφτεί την επόμενη μέρα? Απολύτως. Και αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Εγώ ξεκινάω από την ιδέα. Ποια είναι ότι... η επόμενη μέρα? Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ξέρετε, ο κόσμος θέλει να ξέρει αυτός ο ηγέτης που θα έχει απέναντί του όποιου κόμματος, δεν έχει σημασία, ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί. Ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί γιατί θα του δώσει ελπίδα, θα του δώσει φως στο τούνελ. Θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε διάφορα επίπεδα. Δεν θέλει τις πολύ μεγάλες λεπτομέρειες των προγραμμάτων σας. Θέλει όμως κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσετε. Είμαστε αυτό, δεν θέλουμε εκείνο, θέλουμε αυτό.
Εδώ κάνατε, με συγχωρείτε που το λέω, δεν αφορά εσάς προσωπικά, αλλά αφορά το κόμμα σας. Τη μία φορά είστε με κάτι, τη μετά το γυρίζατε, δεν είμαστε. Κάπου δεν πάει αυτό, ξέρετε. Να ξεκινήσουμε με τα προβλήματα. Πρώτον, 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας μας γύρισαν την πλάτη σε όλα τα κόμματα. Γυρίσανε και δεν είναι μόνο το Πασόκ σε δύσκολη, και η πολύ... δημοκρατία είναι και το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Αν δεν καταλάβουμε το μήνυμα της αποχής, κοιμόμαστε υπνοβαθοί. Λοιπόν, 3,5 εκατομμύρια δεν εμπιστεύονται τα κόμματα αυτή τη στιγμή, δεν εμπιστεύονται ότι το πολιτικό σύστημα τους δίνει επιλογές. Σε τι θέλουν επιλογές? Σε δύο πράγματα. Το ένα είναι στην οικονομική κατάσταση της χώρας και πώς μοιράζεται το πλούτος, και το άλλο είναι ξεκάθαρα στο θέμα του πώς διοικείται. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε πολίτες κατηγορίας ανάλογα με το ποιον ξέρεις. Ξέρεις κάποιον, είσαι πολίτης πρώτης κατηγορίας. Και πόσο ψηλά βρίσκεται αυτός. Λοιπόν, η οικονομία, ο πλούτος όπως μοιράζεται, που μένει στα χέρια των λίγων, και η εξουσία όπως μοιράζεται, που μένει στα χέρια των λίγων, είναι αυτά που κάνουν την ελληνική κοινωνία να λέει: δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι και να κάνω εγώ, ό,τι και να ψηφίσω, τα ίδια πράγματα γίνονται. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο πήγα στην κεντρική μας επιτροπή και είπα είναι ότι αν δεν κάνουμε μια πολύ γενναία αποσυγκέντρωση της εξουσίας στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ σωστή μοιρασιά του πλούτου. Γιατί ο πλούτος πώς μοιράζεται? Όταν μοιράζεται από ένα κέντρο, συνήθως καταλήγει στο ίδιο κέντρο. Όταν το διαχέεις μες στην κοινωνία, όταν διαχέεις την εξουσία μες στην κοινωνία, τότε ο πλούτος μένει στην κοινωνία και πολλαπλασιάζεται μες στην κοινωνία και αρχίζει η κοινωνία και παίζει ρόλο στο πώς θα μοιραστεί ο πλούτος. Αυτό και μόνο να αλλάξουμε, σας διαβεβαιώ, θα αλλάξει εντελώς και η ποιότητα αλλά και η ποσότητα της ανάπτυξης. Ότι πρέπει να έρθει στο λαό η εξουσία, από ό,τι κατάλαβα. Κάπως το είπατε αυτό. Είπα ότι παλιά λέγαμε ο λαός στην εξουσία, τώρα πρέπει να κάνουμε πράξη στο η εξουσία στο λαό. Γιατί η εξουσία πρέπει να λογοδοτεί. Αυτό μόνο οι μαγικοί το λένε. Λαοκρατία. Όχι καθόλου. Η λαοκρατία είναι το η εξουσία στο λαό. Η εξουσία στο λαό σημαίνει ότι η εξουσία λογοδοτεί. Αν δείτε, όσο πιο κοντά στην κοινωνία είναι η εξουσία, τόσο περισσότερο. Αν πάρουμε ένα δήμαρχο μιας μικρής πόλης, περνάει ο δήμαρχος από το δημαρχείο στο σπίτι του και του λένε: όπα, σταμάτα, κόπιασε. Έλα να σου πω λίγο, να σε κεράσω ένα καφέ και να σου πω λίγο που τα πας άσχημα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε έναν βουλευτή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ο βουλευτής έχει και το άσυλο του ότι μπαίνει στο αυτοκίνητό του και εξαφανίζεται, και ότι σου λέει: εγώ ψηφίζω ό,τι μου λέει η κυβέρνηση. Ένας δήμαρχος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο πρόεδρος ενός επιμελητηρίου απέναντι στα μέλη του. Δεν μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος ενός συνεταιρισμού απέναντι στα μέλη του. Εκεί έχεις πηγές, έχεις θεσμούς που λογοδοτούν στον πολίτη. Κατάλαβα, ναι. Όσο περισσότερο συμπεριλάβεις αυτούς τους θεσμούς στο σχεδιασμό σου, στον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται τα χρήματα του, στον τρόπο με τον οποίο οδηγείς την ανάπτυξη, τόσο πιο κοντά στο λαό είναι, τόσο περισσότερο ακούει αυτά τα οποία ένας βουλευτής δυσκολεύεται να ακούσει. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα επίσης, επειδή υπάρχουν και άλλοι συνυποψήφοι, δεν είσαστε μόνος σας, είναι ο Ανδρουλάκης, είστε εσείς, είναι ποιος άλλος? Είναι ο κύριος Δούκας, ο κύριος Κατρίνης, η κυρία Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, θα βάλει τώρα και η κυρία Γιανακοπούλου, και είδα και την κυρία, τώρα δεν ξέρω τόσο πάνω, τι να πω. Την Άννα Διαμαντοπούλου είδα σε μια συνέντευξη που δεν το απέκλεισε. Ναι, δεν το ξέρουμε, δεν έχει δηλώσει κάτι αυτό. Όχι, αλλά δεν το απέκλεισε. Έχετε ξαναδοκιμάσει αυτή τη. Να είστε αρχηγός του κόμματος? Άλλη μια φορά. Ναι. Πώς πήγατε? Όχι πολύ καλά. Όχι πολύ καλά. Αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Και έχουν αλλάξει τα πράγματα μήπως από τότε. Μήπως ο τόνος σας είναι ήπιος, δεν έχετε αυτές τις εξάρσεις που έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί, έναν καταγγελτικό λόγο και έχετε ένα λόγο περισσότερο. Απόψεων, επιχειρημάτων κτλ. Και δεν σας βοηθάει? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Πολλές φορές. Ναι. Ο καταγγελτικός λόγος είναι ο λόγος ενός ανθρώπου ο οποίος δείχνει ένα πρόβλημα. Ο ήπιος λόγος είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Η διαφορά μεταξύ των δύο πολλές φορές δεν φαίνεται με το πρώτο μάτι. Στη δεύτερη, τρίτη ανάγνωση όμως αρχίζεις και βλέπεις ποιος είναι ο άνθρωπος που πραγματικά νοιάζεται για το πρόβλημα και δεν θέλει μόνο να κερδίσει πολιτικούς πόντους για να το δείχνοντάς το, αλλά θέλει να πείσει ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να τα λύσει. Αφήσατε μια αιχμή έτσι ερμηνευτική για τον κύριο Δούκα, ότι επειδή είναι στο Δήμο, εσείς θα είχατε παρατηθεί, δεν θα καταλάβει το Δήμο, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι όταν βρέθηκα στην ίδια κατάσταση, που ήταν όταν εκλέχτηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
και στην αντιπολίτευση, ούτε καν δήμαρχος, είχα δεσμευτεί απέναντι στους ψηφοφόρους μου ότι θα μείνω 4 χρόνια στο Δήμο. Πράγμα το οποίο το έκανα μέχρι που μπήκα υποψήφιος στο τέλος της τετραετίας. Αυτό πιστεύω ότι είναι σωστό να το κάνει κανείς και αυτό έκανα εγώ. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνει ο κύριος Δούκας. Το τι κάνει ο κύριος Δούκας και γιατί το κάνει, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ σας λέω ότι το βλέπετε. Είστε μέσα στο πολιτικό σύστημα, είστε υποψήφιος αρχηγός ενός ιστορικού κόμματος που είχε ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σιμίτη. Δεν μπορώ να. Το Γιώργο, εντάξει, θέλω να πω, δηλαδή δεν μπορεί να μην έχετε άποψη. Γιατί βεβαίως έχω άποψη. Τι πρέπει να κάνουν τα στελέχη. Μα, δηλαδή. Μα την άποψη, το να σας πω την άποψή μου είναι σαν να προσπαθώ να χτυπήσω τον κύριο Δούκα. Εγώ σας λέω τι έκανα, διότι η άποψή μου εκφράζεται πολύ καλύτερα με πράξεις από με λόγια. Δεν πείστε τον κύριο Δούκα. Όχι. Ο κύριο Δούκα, τώρα ας κάνω μια ερώτηση, να το αντιστρέψω λίγο αυτό. Που αφορά και εσάς τότε που είσαι στο Δήμο. Μήπως η θητεία του εκεί είναι αυτή η οποία θα αποδείξει ότι είναι ικανός. Σαφώς. Αν κάνει σωστά πράγματα, θα μπορεί όμως να είναι και ανάποδα αυτό, έτσι. Ένας πολιτικός δοκιμάζεται και σου λέει και κρίνει ο κόσμος μετά πώς έχει πάει. Ανάλογα με την πορεία σου, αυτό λέω. Κρίνεσαι βεβαίως. Ναι. Και κρίνεσαι από τα πάντα και από τα σωστά και από τα λάθη σου. Όλοι κάνουμε και σωστά και λάθη. Ναι, πιστεύετε ότι ο κερδίσατε το Δήμο Αθηναίων, έξω από το πρόσωπο τώρα, επειδή το Πασόκ λειτουργήσε, ήταν αυτό μόνο ή λειτουργήσε η κοινωνία με τους δικούς της όρους που ήθελε να διώξει τον κύριο Μπακογιάννη? Κοιτάξτε, σαφώς υπάρχει και στην Ελλάδα, πολύ συχνά ψηφίζουμε αρνητικά, σαφώς υπήρχε ένα κλίμα που ζητούσε μια αλλαγή, να το πω έτσι, αλλά η αλλαγή δεν έρχεται χωρίς να υπάρχει κάποιος εκεί πέρα να εισπράξει αυτό το συναίσθημα και ο κ. Δούκας το εισέπραξε. Πώς και γιατί και τα λοιπά, αυτό είναι μεγάλη ανάλυση, αλλά θεωρώ ότι η Αθήνα ήταν πολύ έτοιμη για μια αλλαγή τότε. Μάλιστα. Σας στηρίζει ο Γιώργος Παπανδρέου? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Παπανδρέου. Μα μου λέτε καθόλου να ρωτήσω τους άλλους, τι να κάνω. Μα άμα μου ζητάτε την άποψη των άλλων, θα σας πω ρωτήστε τους. Όχι την άποψη του, δεν σας έχει, έχετε μιλήσει, έχετε έτσι μια επικοινωνία. Πολύ συχνά με τον κύριο Παπανδρέου, ναι. Ναι. Τώρα που είστε για υποψήφιος, μιλήσατε? Βεβαίως και έχουμε μιλήσει στην πορεία. Στην πορεία, ναι. Και, και που ξέρει ότι ήμουν υποψήφιος. Ναι, και σας ενθαρρύνει σε αυτή την προσπάθεια. Σας λέω, αυτές είναι ιδιωτικές κουβέντες. Δεν δημοσιοποιώ ποτέ ιδιωτικές κουβέντες. Και είναι σημαντικό να σεβαστώ το γεγονός ότι μου δείχνει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, άρα σας έδωσε στην ευλογία. Δεν θα μου, δεν θα του βάλω λόγια στο στόμα. Όχι, δεν μου εντάξει, αυτό ουσιαστικά λέτε, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Δεν είναι δική μου ανάλυση, δεν το είπατε εσείς. Σας λέω ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι... Όλοι θα θέλαμε τη στήριξη πολλών ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι να απαντήσουν οι ίδιοι ποιον στηρίζουν, όχι να το βγάζουν οι υποψήφοι. Τώρα, υπάρχει και ένας κομματικός μηχανισμός. Εκεί έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον κομματικό μηχανισμό. Μου λέγανε ότι καλώς ο Γερουλάνος δεν έχει πρόσβαση. Και πώς θα βγει? Νομίζω ότι θα εκπλαγείτε. Να σας το πω έτσι. Όχι, άλλοι θα εκπλαγούν. Και θα εκπλαγούν εγώ, οι άλλοι. Εγώ δεν εκπλαγώ. Εμένα δεν με πειράζει όποιος θα... Όχι, είναι μετά από την πορεία μου στο Πασόκ, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχω παλέψει για το κόμμα, έχω δώσει μάχες για αυτά τα οποία πιστεύω και ότι σε κάθε περίπτωση κοιτάω να πείσω κόσμο πολιτικά και όχι... Μάλιστα. Για πάμε σε μερικά θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία να ακούσουμε τις απόψεις σας. Ποια είναι η απόψη σας για τα εξοπλιστικά της χώρας? Κοιτάξτε, τα εξοπλιστικά είναι κάτι το οποίο μας εξαντλούν αυτή τη στιγμή. Τα χρήματα που δίνουμε στα εξοπλιστικά είναι τεράστια. Πιστεύω ότι πάντα για έχει να... Έχει Τουρκία απέναντι, έτσι. Ναι, βέβαια, δεν είναι αστείο. Έχει Λουξεμβούργο, ναι. Θεωρώ ότι για να μπορέσουμε ποτέ να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία τάξη, θα πρέπει να έχουμε τόσο ισχυρή διπλωματία. Θα μου επιτρέψετε να συνδεθούμε λίγο με το Πολεμικό Μουσείο? Που έχουμε... Ναι, βέβαια, ναι, έχει ενδιαφέρον. Για πάμε. Η Ευρώπη στην οποία πιστέψαμε, για την οποία αγωνιστήκαμε για δεκαετίες, διολυσθένει σε βαθιά κρίση. Τα σημάδια της, ορατά από καιρό, έγιναν εμφανή και αυταπόδεικτα. Η συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους στο όνομα μιας άκαμπτης δημοσιονομικής αυστηρότητας διέριξε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, που ήταν όμως το θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής ομαλότητας. Με αποκορύφωμα την αλαζονική, κοντόφθαλμη, τιμωρητική και οικονομικά εσφαλμένη αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία απαρνήθηκε μία από τις θεμελιώδεις αρχές της. Τη σύγκληση μεταξύ των χωρών, δηλαδή τον επιμερισμό των κινδύνων από την έκθεση σε κρίσεις χρέους, ως την ανάγκη μεταφοράς πόρων από τον οικονομικό πιο εύρωστο βορρά στον ασθενέστερο νότο. Ταυτόχρονα, η διαρκής διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων οξύνει το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, αφού κάνει τους λίγους πλουσιότερους και περιθωριοποιεί όλα και μεγαλύτερα κοινωνικά στρώματα. Μιλάει για τις κοινωνικές ανισότητες, μιλάει για την Ευρώπη ουσιαστικά. Μιλάει για τις κοινωνικές ανισότητες. Και τις δίνει μέρος της ευθύνης για τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά εδώ οι κοινωνικές ανισότητες έχουν συγκεκριμένο πρόσημο και οφείλονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο διανέμουμε τον πλούτο στην Ελλάδα. Αυτό εξήγησε. Ναι, ναι. Εκείνος το λέει περισσότερο σαν ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αλλά υπάρχει είναι και στην Ευρώπη αυτό. Είναι σαφέστατα και στην Ευρώπη πρόβλημα. Γι' αυτό πάει και όλο είναι και πολύ ελληνικό πρόβλημα. Λέγαμε λοιπόν για τους εξοπλισμούς. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο τέλος. Κοιτάξτε, να δείτε τι πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει πάντα πρώτο στο μυαλό της. Δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή άμυνα στη χώρα, εάν δεν έχουμε πολύ ισχυρή διπλωματία. Όταν η διπλωματία μας είναι ισχυρή, βλέπετε ότι η Ελλάδα έχει πέρασμα παντού. Όταν η Ελλάδα λειτουργεί σαν γέφυρα, μιλάει με όλους τους πολιτισμούς, μιλάει με όλες τις μεριές. Σήμερα έχουμε επιλέξει να μιλάμε, να παίρνουμε θέσεις σε ορισμένα θέματα στα οποία θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε γεφυροποιοί. Αυτό βάζει την Ελλάδα σε μια πιο ευάλωτη κατάσταση. Σήμερα θα πρέπει να μιλάμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί αυτό κάναμε πάντα. Εντάξει, αυτό είναι η διπλωματική πλευρά του πράγματος. Τώρα όμως έχεις μια Τουρκία που σε απειλεί συνέχεια. Καλά, η τουρκική απειλή δεν απάψει ποτέ να είναι έτσι. Η Τουρκία τρέφεται από το να είναι παράγον. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε τόσους εξοπλισμούς, κατά τη γνώμη σας. Όχι, δεν είπα ότι πρέπει να κάνουμε λιγότερους. Ο μόνος τρόπος όμως να ελέγξεις το πώς αξοδεύεις είναι με το να έχεις δύναμη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα επίσης μεγάλο. Το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα ξένα πανεπιστήμια. Θυμάμαι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου το είχε θέσει, το ήθελε, δεν τον άφησε να κατεστημένο τότε καθηγητικό να το κάνει. Και μάλιστα είχε αντιδράσει ο Βενιζέλος τότε, ο οποίος τώρα αρθρογράφησε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι μια δικιά του υπόθεση, τι τον έκανε να αλλάξει άποψη. Η δική σας, η προσωπική σας άποψη, ποια είναι, αν είστε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αύριο? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο να είμαστε όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης. Αλλά πώς? Είμαστε μια χώρα η οποία, των οποίων οι γονείς, αν θέλετε, θα δώσουν οποιοδήποτε ποσό χρημάτων που έχουν στη διάθεσή τους για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Αυτό λέω, ανάλογα με το πώς έχουν. Θα δώσουν οτιδήποτε από το στέρημά τους για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Σε μια τέτοια αγορά δεν πρέπει να έχεις μέσα κομπογιανίτες. Άρα πρέπει να έχεις πρωτίστως έναν έλεγχο της ποιότητας των σπουδών. Αυτή δεν την κάνουμε ούτε καν για τα δημόσια πανεπιστήμια σήμερα. Άρα πρωταρχικός σκοπός θα πρέπει να είναι κάθε κυβέρνησης να κοιτάζει εκεί. Η ποιότητα που παρέχεται είτε από δημόσια είτε από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά είτε από κερδοσκοπικά. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να ανοίξει την αγορά σταδιακά. Δηλαδή, για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε το πρώτο βήμα με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, όπου ξέρουμε τουλάχιστον ότι τα χρήματα που χρεώνουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που ξοδεύουν ένα φοιτητή. Και μετά να πάμε να ανοίξουμε την αγορά τελείως. Όσο πιο σταδιακά το κάνεις, τόσο περισσότερο ετοιμάζεις την κοινωνία να μπορεί να κρίνει αν κάποιος είναι σοβαρός ή αν κάποιος είναι κομπογιανίτης. Ναι. Ουσιαστικά όμως δεν μου απαντάτε. Θα θέλετε, ναι ή όχι? Μα ναι, βεβαίως. Σας είπα πώς όμως. Ναι, σας είπα ότι πρέπει να γίνει σταδιακά και να ανοίξει αγορά. Βεβαίως. Δεν μπορεί να είναι η Ευρώπη η μόνη που τη δείχνει. Πάμε τώρα στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Κάποιοι από το κόμμα σας αντιδράσαν σε αυτό, ναι. Δεν το θέλανε. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Ήταν μια σωστή κίνηση, δεν ξέρω αν την έκανε η κυβέρνηση, να προχωρήσει η κοινωνία σε μια τέτοια χειρονομία? Μα προφανώς και γι' αυτό το ψήφισα. Θεωρώ ότι για μας είναι ταυτωτικό το θέμα αυτό. Mm. Ότι οποιοδήποτε αποκλεισμός μέσα στην κοινωνία της κάνει κακό. Πρέπει σιγά σιγά να φτάσουμε σε ένα σημείο να καταλάβουμε ότι ένας ευτυχισμένος πολίτης οδηγεί σε μια καλύτερη κοινωνία. Όσο αποκλείουμε κάποιους ανθρώπους από πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν, που δεν προσβάλλουν, αν θέλετε, δεν μιλάω να κάνει κάποιος κακό σε άλλον, αλλά κάποιος ο οποίος έτσι εκφράζει την αγάπη του, έτσι θα την εκφράσει. Είτε θα το κάνει φανερά, είτε θα το κάνει κρυφά. Λοιπόν, μια κοινωνία, αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να ξεκινάει από την ιδέα ότι να αποκλείσω τον πολίτη από το να κάνει κάτι. Ας ξεκινήσουμε με τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και σιγά σιγά σας αποκλείουμε αυτά που κάνουν ζημιά στους άλλους. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, είστε σύμφωνος με αυτή την. Ναι, απόλυτα. Και γι' αυτό το ψήφισα. Πάμε τώρα σε αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, που πηγαίνουν όλοι ακροδεξιά.
Ναι. Όλοι. Ένα μεγάλο ρεύμα προς τα εκεί. Η απορία μου είναι η εξής, και να ακούσω τη δική σας τη θέση. Γιατί οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπορείτε να πείσετε ότι αφού τους λέτε θα έχουμε καλύτερο κοινωνικό κράτος, τώρα η Γαλλία, που είναι, πώς να πει, ταμπέλα του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη, έτσι. Τι είναι αυτό που νομίζετε ότι οδηγεί στην ακροδεξιά? Είναι η woke κουλτούρα, είναι οι μετανάστες, είναι κάποιες, πώς να το πει κανείς, δίνετε μεγάλη σημασία στις διεκδικήσεις κάποιων κατηγοριών και ξεπερνάτε και τα όρια? Κάτι δεν αρέσει στον κόσμο. Μα προφανώς κάτι δεν αρέσει. Κάτι δεν αρέσει, αλλά δεν το έχετε, δεν βλέπω να το αντιμετωπίζετε αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν... Όχι, γενικά οι σοσιαλδημοκράτες, η άποψή σας ποια είναι, ώστε η Ελλάδα να μην κυλήσει σε αυτό το... Πιστεύω ότι όσοι πιστεύουμε, όσοι είμαστε μέρος αυτού του χώρου... Δηλαδή, ο δικαιωματισμός, όταν γίνεται πέρα από τις κόκκινες γραμμές, είναι πρόβλημα. Πριν φτάσουμε εκεί. Έτσι. Πριν φτάσουμε εκεί, γιατί αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία αφορούν την κεντροαριστερά. Εγώ θα σας πω ένα άλλο. Πολύ πριν φτάσουμε σε αυτά, κάναμε ένα, για μένα, ολέθριο λάθος. Αφήσαμε να εξελιχθεί μία παγκοσμιοποίηση χωρίς τους κανόνες που έχουμε στη χώρα μας. Τι εννοώ με αυτό? Δεν μπορείς να μολύνεις τον αέρα με ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα, και σωστά, ή στην Ευρώπη, αλλά ο ιδιοκτήτης του έχει το δικαίωμα να μεταγκατασταθεί στην Κίνα και να μολύνει ακριβώς τον ίδιο αέρα. Αυτού του είδους η αντιμετώπιση του παγκοσμίου εμπορίου, του εντελώς ελεύθερου παγκοσμίου εμπορίου, έχει κάνει τεράστια ζημιά, έχει διώξει δουλειές από την πλέον. Σαφέστατα και αφισβητείται από νομπελίστες, οικονομολόγους. Θα σας πω ένα πολύ από το δικό μου παράδειγμα, έτσι. Εγώ, ξέρετε, έχω ένα ιχθυοτροφείο. Απαγορεύεται να δίνουμε ορμόνες στα ψάρια, και πολύ σωστά απαγορεύεται. Έλα που η Ευρώπη δεν προστατεύει, δεν ελέγχει τα ψάρια που έρχονται, ας πούμε, από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από δίπλα μας. Και λες τώρα, καλά δεν προστατεύεις τον επιχειρηματία. Καλά δεν προστατεύεις τον εργαζόμενο. Αλλά τώρα δεν προστατεύεις ούτε τον καταναλωτή. Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης, αν δεν μπορεί να κάνει πέντε πράγματα σε αυτό το τομέα? Και τι έχουμε λοιπόν? Είχαμε σοσιαλδημοκρατικά κράτη. Εγώ σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Και εγώ σας λέω συγκεκριμένα. Ναι, ότι όταν παραβιάσεις. Όταν παραβιάσεις τις αρχές και τις αξίες σου, ανοίγοντας την παγκοσμιοποίηση χωρίς κανόνες, ενώ κρατάς κανόνες μέσα στη χώρα σου, αυτό αργά ή γρήγορα ο κόσμος θα το δει. Το είδε σε απώλεια θέσεων εργασίας. Το είδε στην αποβιομηχανοποίηση της Δύσης. Το είδε με το να νιώθει ότι αυτή τη στιγμή πια πρέπει να πάω αλλού για να βρω δουλειά. Πόσα Ελληνόπουλα είναι σήμερα στη Σιγκαπούρη ή στη Μέση Ανατολή για να βρουν μια δουλειά? Δεν μπορείς να συνεχίσεις να λες ότι εγώ θα είμαι βασιλικότερος του βασιλέως στην ελεύθερη οικονομία και να έχεις να κάνεις απέναντι με μια Κίνα, με μια Ρωσία, με μια Τουρκία, με ένα Ιράν, τα οποία σχεδιάζουν για τις χώρες τους και κατακτούν τις παγκόσμιες αγορές, όταν εμείς δεν κάνουμε το ίδιο για τις δικές μας επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να χτίσουμε μια πραγματικά πατριωτική οικονομία, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία ενεργά. Και αυτό πολύ το κάνουμε. Μα έτσι όμως χάσαμε επαφή. Για την οικονομία, εγώ σας ρώτησα. Μα έτσι χάσαμε επαφή με τα κοινά. Όπως για τους μετανάστες, ας πούμε. Δεν τους στέλνουν στην Ευρώπη. Δεν τους στέλνουν. Σοβαρά, αν πάτε, πάμε μια βόλτα στα ελληνικά αγροκτήματα. Όχι στα ελληνικά, στην Ευρώπη λέω. Στην Ευρώπη άλλο. Δεν τους στέλνουν. Αλλά εγώ δεν βλέπω τα ίδια κύματα στην Ευρώπη που βλέπω στην Ελλάδα. Η άνοδος των περιφερειακών κομμάτων δεν ταυτίζεται με την άνοδο στην Ελλάδα, δεν ταυτίζεται με την άνοδο της ακροδεξιάς, και δεν πρέπει ποτέ να πούμε ότι επειδή κάποιος ψήφισε τη Νίκη τον κύριο Βελόπουλο ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτό είναι το ίδιο κύμα που βλέπουμε στην Ευρώπη. Όχι, καμία σχέση. Όχι, καμία σχέση. Αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι μετεξελίξεις του φασισμού και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι... Μπορεί να διαφωνώ μαζί τους, αλλά δεν είναι και σχέση αυτό το οποίο βλέπουμε εκεί. Ακριβώς. Και έχετε απόλυτο δίκιο, και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ας πούμε τώρα ότι έχουν γίνει εκλογές στο Πασόκ και έχετε γίνει αρχηγός. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, ποιο είναι για το κόμμα σας? Το πρώτο είναι να ανοίξει τις πόρτες του. Θα πω τι εννοώ. Εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε έναν ολόκληρο μηχανισμό κόμματος, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Υπολειτουργούν οι τομείς και υπολειτουργούν οι τοπικές οργανώσεις. Αυτό εν μέρη γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι άνθρωποι να δουλέψουν σε αυτά τα πράγματα.
Και ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε ως πρόβλημα το οποίο παραδέχτηκε. Δεν μπορεί ένα κλειστό κόμμα να πείσει την ελληνική κοινωνία. Αφήστε το να κάνει εκλογές. Οι εκλογές έρχονται στο τέλος της τετραετίας. Αλλά πώς θα πείσεις αύριο ότι έχεις λύση για την οικονομία? Θα το πει μόνο ο πρόεδρος, θα το πει μόνο ένας τέλεχος? Εγώ, ας πούμε, όταν πηγαίνω στη Βουλή και μιλάω πάνω σε συγκεκριμένα νομοσχέδια. Δεν πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο στην οικονομία ο οποίος θα βγαίνει και θα ανοίγει ζητήματα? Αυτό το κάνουν πάντα οι τομείς. Οι τομείς ενός κόμματος είναι για να μπορεί να ζυμώνεται το κόμμα με την κοινωνία, να εισπράττει τα προβλήματα, να φέρνουμε εμείς προβλήματα της κοινωνίας μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ακόμα καλύτερα να φέρουμε έτοιμα νομοσχέδια. Αυτό μπορεί να το κάνει ένα κόμμα το οποίο πραγματικά ακούει. Έχει ανοιχτές τις πόρτες, κόσμος μπαίνει, λέει την άποψή του, βοηθάει όπου μπορεί να βοηθήσει. Αυτόν τον κόσμο τον έχουμε σε όλα τα κόμματα που έχω δει στη ζωή μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύτιμοι. Τους καλωσορίζεις, τους λες τι μπορώ να κάνω για σένα, γιατί αυτοί είναι εθελοντές που έρχονται να δουλέψουν για σένα. Δεν μπορείς να έχεις ένα κόμμα κλειστό και να ελπίζεις ότι θα έχεις επαφή με την κοινωνία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Να στελεχώσουμε τους τομείς μας, να στελεχώσουμε τις τοπικές μας οργανώσεις. Σαν να μου λέτε ότι πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ως κόμμα. Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουμε να λειτουργούμε όσο πιο κοντά στην κοινωνία γίνεται. Καλά είναι τα ηλεκτρονικά, καλά είναι όλα τα καινούργια μέσα κτλ. Αλλά έχω μάθει ότι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι μέσα στην κοινωνία δεν πρόκειται ποτέ να το εμπιστευτεί η κοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή προσωπική επιτυχία και με τους υπόλοιπους υποψήφιους θα τους δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί όπως είπα είμαι βέβαιος ότι θα είναι η κυρία Γιαννακοπούλου, δεν ξέρω για την άλλη κυρία, δεν το ξέρω. Πάντως την ΕΡΤ δεν το απέκλεισε στο Γκουβαρά που έδωσε τη συνέντευξη. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Πότε είναι οι εκλογές, είπαμε? 6 Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Το πρώτος γύρος. Ο πρώτος γύρος. Μένουν οι δύο που πάνε στον επόμενο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε αύριο το βράδυ κοντά σας με νέους καλεσμένους, διαφορετικά θέματα και βεβαίως ενδιαφέροντα. Έρχεται ο κύριος Νιφλής τώρα, παρακαλώ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί πολλά είναι τα πολιτικά ζητήματα και ο Μάνος μαζί με τους συνεργάτες εδώ και τους φίλους θα κάνουν την ανάλυση για το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τις γραμμές. Γεια σας.